Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σειρά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Like, μαλάκες, like. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM. Της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καδαμπάκα στο production, την κυρία Νίκη Ζόγα και Βίλμα Ψωμά στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Έλα. Βίλμα δεν είναι εδώ. Η κυρία Βίλμα Ψωμά είναι έξω. Ό,τι πήρε ο Παπαζαφύρου γιατί ψάχνει ένα wind να βρει. Ήταν πριν εδώ. Και λέει, δεν μπορώ, λέει, και να βλέπω, λέει, και να οδηγάω. Καλά, λέω, ο Κόκκινος, λέω, κάνει 8 πράγματα μαζί και εσύ, λέω, δεν μπορείς να κάνεις 2 πράγματα μαζί. Εσύ δεν αντέχεις. Θα σε δώσω ένα μπάτσο, ρε τσόγλα, ναι, με λέει. Καλά, έμεινε 5 χιλιάρικα πρόστιμο, θα βάλεις την καρτέλα μου. Ξεκινάμε. Λοιπόν, παρέα με την Ελλάς Online και το Hold Double Play, το οποίο σου προσφέρει απεριόριστα αστικές και υπεραστικές κλήσεις, 300 λεπτά προκινητά, ADSL Internet έως 24 Mbps και όλα αυτά μόνο με 23 ευρώ το μήνα και αν είσαι συνδρομητής Vodafone μόνο με 18 ευρώ το μήνα. Με τον μεγάλο μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή 5 Απριλίου και έχουμε το Running Team του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 να τρέχει με σκοπό να τρέξει κατά του bullying στη ζωή, κατά του bullying στα γήπεδα και να προσφέρει τα χρήματα που θα συγκεντρώσουμε στο Σωματείο Αστέρι με επώνυμους αθλητές, με τους δημοσιογράφους παραγωγούς του Αθλητικού Μετρόπολης και με εσάς. Αν θέλετε, μπορείτε να συμμετάσχετε στην ομάδα του Αθλητικού Μετρόπολης με ένα απλό μήνυμα. Γράφετε 955, αφήνετε κενό, τη λέξη Αστέρι, το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54344. Ο δεύτερος διαγωνισμός έχει να κάνει για το παιχνίδι το οποίο θα γίνει αύριο στο γήπεδο του Ευόσμου. Ο Αγροτικός Αστέρας υποδέχεται τον Ηρακλή. Έχουμε 10 εισιτήρια τα οποία προσφέρει ο Πάπα ΑΕ και το Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Απλή η διαδικασία, γράφεται ΑΜΗ1 κενό. Αγροτικός, ονοματεπώνυμος στο 54344. Επαναλαμβάνω τη διαδικασία, ΑΜΗ1 κενό. Αγροτικός, ονοματεπώνυμος στο 54344. 10 από εσάς θα παρακολουθήσουν την πολύ σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στον Αγροτικό Αστέρα, ο οποίος παλεύει για την επιβίωση, και τον Ηρακλή, ο οποίος προσπαθεί να αυξήσει κι άλλο τη διαφορά από τους διώκτες του για τα play-off της Football League. Τα υπόλοιπα μηνύματα, απλή διαδικασία, 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, 50 λεπτά τη χρέωση του μηνύματος. Είδε εμείς στο Facebook, σελίδα μας Αθλητικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5. Με λατινικούς για τους φίλους οι οποίοι ακούν από το εξωτερικό ή για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν μονάδες στο κινητό. Με το αεροπλάνο να μαθαίνουμε ότι το έριξε ο πιλότος, έτσι μας λένε, και εμείς πρέπει να το πιστέψουμε. Δεν το πιστεύω. Λέω, εμείς πρέπει να το πιστέψουμε. Όχι, δεν το πιστεύω. Ο καθένας μπορεί να πιστέψει ό,τι θέλει. Πώς? Ο καθένας μπορεί να πιστέψει ό,τι θέλει. Γιατί, φταίει ο πιλότος, δεν πληρώνουμε αποζημίωση. Όχι, πληρώνουν, να πληρώνουν λιγότερο νομίζω. Δεν είναι το θέμα εκεί. Θα το συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε, μωρέ. Το προφανές και το αυτό. Τι το προφανές, φταίει ο πιλότος. Η εύκολη λύση. Δεν είναι εύκολη λύση. Η εύκολη λύση. Τελείωσε.
Είναι πολύ εύκολη λύση. Να βγάλουμε κακό τον πιλότο, να τζιχαντιστεί τον πιλότο, ότι είχε κατάθλιψη ο πιλότος, ότι είχε, και εγώ δεν ξέρω, τι ανία, τι ασθένεια, και το πήρα από όσο τελευταία στιγμή, ό,τι θέλεις. Άμα θες, εσύ βγες και πες κάτι διαφορετικό. Ό,τι σε ταΐσουν, πρέπει να το φάει. Βγάζω εγώ το πόρισμα. Το ότι απεργούσαν οι πιλότοι της Λουφθάνσα τόσο καιρό, το λέει κανένας. Γιατί απεργούσαν της Λουφθάνσα. Έλατε. Γιατί. Έλατε, γιατί να μας πούνε οι ίδιοι. Ξέρω. Δεν κατάλαβα. Τι είμαι εγώ, πιλότος. Το Χατζηγεωργίου, ρωτά που είναι. Να μας πει η Μπιλ. Η Μπιλ. Μήπως δεν είναι οι Έλληνες που έπεσε το αεροπλάνο. Έχεις ένα κόμπλεξ με τους Γερμανούς. Εγώ κόμπλεξ. Αυτοί ρίξαν το αεροπλάνο. Έπεσε, στα χέρια τους έπεσε. Στα χέρια τους έπεσε, αρμόνα. Ναι. Και τι έγινε, ολόκληρο το έθνος φταίει επειδή έπεσε ένα αεροπλάνο. Φίλε, το έθνος δεν φταίει σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, όπως οι Τούρκοι δεν φταίνουν σε καμία περίπτωση. Ζήλια μεγάλη του σχέση. Είναι ζήλια αυτό το πράγμα. Για βάλα εδώ στη μάπα τον πιλότο, εδώ λίγο. Να δεις από τη μάπα. Τη μάπα τώρα. Like, μαλάκες, like. Για βάλα εδώ τη μάπα. Εγώ αν μπω σε αεροπλάνο, ανεβώ από την μπροστά την πόρτα και εδώ αυτή τη μούρη στο πιλωτήριο, έχω φύγει μεταβολή, έχω πάει στο goodbye, έχω πιει τα ουίσκι μου και λέω θα πάω με το τρένο. Αν δω αυτή τη μούρη εδώ. Ναι. Αυτή η μούρη εδώ είναι να πετάξει αεροπλάνο. Φυσιογνωμικός δηλαδή. Φυσιογνωμικός. Ενώ αυτούς που μας πετάξανε από Αθήνα Θεσσαλονίκη τον Παοξή με τον Αριανό, ναι. Και υπερατλαντικό ταξίδικα. Ανεβαίνει δηλαδή. Βέβαια. Και δεν θα σε χλωμώ σαν τον πανί, ούτε στην απογείωση. Όχι, ούτε στην προηγή. Άμα αυτό το παιδάκι τώρα εδώ θα σηκωθεί, αυτό το δώσει ένα μπάτσο, θα γράψει 40 κάσα. Κοίτα, μούτρα, ένα πράγμα θα ρωτήσω μόνο για αυτούς οι οποίοι ακούνε. Καλά ρε παιδιά. Συγγνώμη, το λέγαμε τον Κωστή πριν πούμε στο στούντιο και μετά θα σου παρουσιάσουμε δύο φίλους οι οποίοι ήρθαν να μας δούνε. Από την αμαρτωλή Βέρεια είπες. Την αμαρτωλή πόλη, ναι. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά εννοώ. Και όχι μόνο. Λοιπόν. Ξαφανίστηκε ένα παιδί εκεί. Σε πολλές πόλεις ξαφανίζονται. Κάθε μέρα ξαφανίζονται παιδιά. Η κοινωνία έκανε μόκο. Αυτό λέω. Λοιπόν, θες να μιλάμε δυνατά. Χωρίς να βρίσκουμε, χωρίς να προκαλούμε. Δεν χρειάζεται να βρίσκουμε. Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε τον Άλεξ. Σωστό. Τι το ξεχάσανε. Σωστό. Πολύ κόσμο. Για ποια πόλη αυτό μιλάς. Το οποίο θέλω να πω φίλους οι οποίοι δεν μπόρεσαν να δουν χτες την εκπομπή, άκου τι είπαν. Ναι. Υπάρχει στο site του Αθλητικού Μετρόπολης. Όχι, μωρέ, μας έχει ξεχάσει. Στο www.metrosport.gr. Φτάνει, έχουμε ρεπορτάζ. Τέλειωσε. Γιατί ρε φίλε. Τέλειωσε. Δεν κατάλαβα. Για το κάνουμε τώρα, το κάνω. Υπάρχει κόσμο. Σαν το κύπελο του Άρη, το κάνουμε 40 χρόνια το άκουγα. Υπάρχει κόσμο. Χθε έγινε αυτό. Υπάρχει κόσμο ο οποίο ρωτάει. Το κύπελο του Ηρακλή το κάνουμε τώρα. Υπάρχει κόσμο ο οποίο ρωτάει. Εντάξει. Πού μπορούμε να βρούμε, να δούμε το επεισόδιο. Υπάρχει στο www.metrosport.gr. Όλοι οι φοβεροί στο άκουγα τι είπανε, επισκιάζα του πάντε Αντρέα από Πετρούπολη, να σε καρά, Αντρέα. Πετρούπολη. Ναι. Μάλιστα. Ωραία η Πετρούπολη. Πλιάκο Γιαννάκη σηκώθηκε για τρει φορέ το τελευταίο δευτερόλεπτο το ούζο. Κόκκινος αμυντική χαφάρα ραπ, σούπερστάρ ράγκα, Ζαγοράκης την τελευταία του χρονιά. Λέει ο φίλος. Γεια σου Κωστή. Αν σου πω τι φαγητό με έκανε η γυναίκα μου, θα γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ουίσκι με πάγο στο φούρνο. Θέλω, θέλω μια σόφα τώρα. Σόφα, όχι σόδα. Ναι. Να χωνέψω. Έτσι. Καλησπέρα, παιδιά. Είναι τυχαίο που στην ερώτηση τι δεν πρέπει να τρώμε για να μην μυρίζει η αναπνοή μας ο κόκκινος είπε αλκοόλ. Σωστή απάντηση όμως. Ναι. Παιδιά, μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Έτσι. Είναι πολύ εύκολο να κρίνετε, να κατακρίνετε. Λοιπόν, αυτό το οποίο ξέρω και μπορώ να σας πω εξ αρχής είναι ότι όταν έφτασε η στιγμή της διαδικασίας των πέναλτι, ο εξωγήινος δίπλα μου έτρεμε όπως ο καράμπελας πριν το εκτελέσει και το στείλει στα πουλιά. Καταλάβατε, λέει ο Ραγκάτσης, κόκκινε είσαι ο ένας. Ραπτόπουλη θα πας, ο πιο φορμαρισμένος έλεγε και κοιτούσε το καρτούν. Ο Πλιάκος βέβαια δεν παίζεται, προσπάθησε. Αν πήγαινε ο Ραγκάτσης αντί εσού ναι. ή αντί του Πλιάκου, mm-hmm. θα τα παίρναμε τα 5.000. Έτσι λες εσύ. Εντάξει, ακούγεσαι. Ακούγομαι. Εσύ γιατί δεν πήγες. Τι είπες. Εσύ γιατί δεν πήγες. Εγώ δεν πήγα. Κοίταξε, γιατί εμένα με παρουσιάσαν σαν τον Σταν Κλάινμαϊν και έπρεπε να πάει κάποιος ο οποίος να είναι. Η ομάδα μου να πάει κάποιος άλλος. Να κάνει τον Σταν ο άλλος. Α, γι' αυτό. Ακούγεσαι. Φίλα με σένα και με την παρουσία σου. Αυτό το μιλίχιο ύφο σου. 102 πόντους πήραμε, δηλαδή συγγνώμη. Αυτή η πλάκα. Τη μισή δουλειά κάναμε. Λες, αν πήγαινε άλλος. Όχι, τη μισή δουλειά την έκανα. Ναι. Τι θες να κάνω. Μαύρο είπες. Τι μαύρο. Οι γυναίκες φοράνε μαύρα. Ναι. Και ο Πλιάκος τι είπε. Σκούρο μπλε. Σκούρο μπλε. Αν αυτή την απάντηση, αν ρωτούσαν 100 Θεσσαλονίκη, ναι. θα ήταν η δημοφιλέστερη απάντηση στο μπλε. Αφού όλες οι γριές μπλε λένε. Αυτό το μήνυμα σου έστειλε ο γιατρός. Ο γιατρός μου το. Σωστό. Το παίρνει για δικό σου, γιατί το έστειλε και σε μένα. Μην το λες για δικό σου, αλλού είναι. Ρε φίλε. Δεν υπάρχει παρθενογένεση. Άντε μπράβο. Πες με έστειλε ένα μήνυμα ο γιατρός. Εσύ θες να πεις τώρα, να κάνεις το κομμάτι σου. Μην το οικειοποιείσαι δηλαδή. Έχεις σχέση με τον γιατρό. Έχει σχέση με τον γιατρό. Θέλω να τον κάνεις αβάντα. Δεν θέλω να κάνω αβάντα. Τότε γιατί.
Λέω γιατί και εμένα το ίδιο μήνυμα μου στείλε, αλλά καλά, δεν το είπα για δικό μου. Ναι. Δεν το λέω για δικό μου. Τα ξέρεις, τα κλέφτρα. Είναι πολύ πετυχημένο. Σε κλέφτρα είμαι. Εγώ δεν αντιγράφω άλλου φίλε για να κάνω πράγματα. Σε κλέφτρα. Κωστίτο Σουναλάκη λέει από το hardball ήταν αυτό που φορούσε. Hardball. Hardball, ναι. Hardball. Ναι. Άκου τώρα, μα κατακρίνουν. Έλα το δωρε από τα Μαρτωλή πόλη. Λοιπόν, δύο μελαχρινοί γαλανομάτιδε. Ωραία παιδιά. Λοιπόν, θα κάνετε θράψη σίγουρα. Αδέρφια είστε. Δεν είμαστε αδέρφια, όχι. Δεν είστε αδέρφια. Φίλοι, φίλοι από εδώ. Είστε, χωριό. Είστε ο. Ο χωριό είμαι εγώ. Ο Νίκο. Ο Νίκο και ο Δημήτρη. Και ο Δημήτρη. Λοιπόν, ηλικία 23. 28 είμαι εγώ, Νίκο. 28 και. 32. Μέσα έπεσα. Όλο μέσα. Όλο μέσα πέφτει. Να διευκρινίσουμε καταρχά καλησπέρα. Να διευκρινίσουμε ότι δεν είμαστε από τη Βέρεια. Ναι. Είμαστε από το νησί Μαθία. Χωριό, χωριό είναι. Έχει και θάλασσα και γύρω θα ρωτήσω αυτό. Δεν έχει θάλασσα, αλλά είναι ωραίο νησί. Είναι ωραίο νησί. Ωραίο νησί, ωραίο χωριό. Γιατί το βγάλανε νησί. Ιστορικά παλιά λένε επειδή είχε λίμνη εκεί πέρα η οποία στην πορεία αποξεράθηκε, μπράβο. Βγήκε το όνομα ιστορικά νησί γιατί. Νησί Μαθία. Ναι, ναι. Τους αρέσουν τα ψάρια και τα τσίπουρα. Τους αρέσουν πολλά πράγματα. Κωστή, μπορεί να μην είμαστε από την αμαρτωλή τη Βέρεια που λες και συμφωνώ για αυτό που λες, αλλά είμαστε θερμοί υποστηρικτές, ε. Τι είπα, τη ομάδα εννοώ. Εγώ τη Βέρεια άρχισα να μην τη χωνεύω σαν πόλη. Αμαρτωλή λέω για το ποδοσφαιρικά. Το ποδοσφαιρικό είναι το λιγότερο. Εγώ τη Βέρεια άρχισα να μην τη χωνεύω σαν πόλη από τη στιγμή που κουκούλωσε το όλο το θέμα με τον Άλεξ. Ναι. Εκεί τη συχάθηκα σαν πόλη τη Βέρεια. Να έχει υπόψη σου. Εμείς Κωστή δεν ήρθαμε να πούμε τώρα για τη Βέρεια. Εμείς ναι, ήρθαμε, ναι. Εμείς εντάξει, να πούμε. Σου λέω γιατί ναι, έχω μια κόντρα ναι, με την πόλη, ναι, με τους ανθρώπους, αλλά έχω κοινωνικό θέμα, διότι εδώ πέρα πνίχτηκε ένα σοβαρότατο θέμα, bullying, πώς το λένε, ναι, με το παιδάκι και φυσικά ο μόνος που πονάει είναι η μάνα. Που την κάνανε επίθεση, λέει ένα Αλβανό και την είπε: ναι, ναι. Μην μιλήσει και τα λοιπά. Μη συνεχίζει να μιλά γιατί θα σε καθαρίσω κιόλα. Ναι. Εδώ ούτε αστυνομία, ούτε εισαγγελία, ούτε τίποτα. Εδώ καθαρίζει ο μπαμπάς. Αλλά ο μπαμπάς από ό,τι βλέπω είναι τρόμπα μαρίνας και από ό,τι έχω μάθει δεν. Εντάξει. Δηλαδή εκεί ορμά. Να μας πούν τα παιδιά τι θέλουν για να προχωρήσουν. Όχι, είναι όμως σοβαρό το θέμα. Το ξεχάσαμε. Το θάψαμε τον Άλεξ. Τελείωσε ο Άλεξ. Κοινωνικό, ναι, εντάξει. Είναι κοινωνικό θέμα. Πού είναι ο Άλεξ. Να δούμε πού θάφτηκε, πού το φάγανε, τι τον κάνανε. Δηλαδή τόσο πια ιστορία. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει στη Βέρεια πιστεύω είναι, επειδή είναι μια μικρή πόλη της ναι, χώρας μας, είναι... Εγώ την κράζω τη Βέρεια. Μικρογραφία και γενικότερα ολόκληρη της κοινωνίας μας. Η Βέρεια σε αγαπάει όμως, δεν το ξέρεις. Αλλά ναι, σε λατρεύει. Και το νησί Μαθία σε λατρεύει και εμείς είμαστε παιδιά έθερμοι υποστηρικτές σας και σας ευχαριστούμε επί τη ευκαιρία που μας δίνετε τη δυνατότητα να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Να βγούμε στον αέρα και να έρθουμε σε έναν σταθμό που αγαπάμε ραδιοφωνικό και να βρεθούμε δίπλα σε δύο ανθρώπους που τους θαυμάζουμε. Αν και ξέρω, Κωστή, αυτά που σου λέω δεν τα γουστάρεις πολύ. Τα σάλια αυτά. Τα σάλια αυτά, αλλά είναι μέσα από μέσα μας και εντάξει. Αυτό που νιώθω το εμείς στο χωριό έχουμε μια ομάδα. Το νησιακό, ιστορική ομάδα 1965. Ξύλο, πέφτει με κανέναν αντίπαλο. Είμαστε πολύ light τελευταία. Άμα τον έλεγε ότι πέφτει ξύλο. Όποτε παίζετε με το ξερονήσι, θα ερχόταν εκεί την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε μια ομάδα του Νησαϊκό και εμείς τέσσερα άτομα έχουμε κάνει τους Βάλτος Boys. Βάλτος Boys. Οι Βάλτος Boys, ναι, επειδή το χωριό μας παλιά λεγόταν. Έχει και μια περιοχή Βάλτος, εκεί καλλιεργούν οι αγρότες, ας πούμε, χωράφια. Αυτή η ομάδα αποτελείται από τέσσερις εραστέχνες δημοσιογράφους. Ναι. Ένας κάνει τα βίντεο, ένας κάνει τις συνεντεύξεις. Θα πάτε με αυτά τη δουλειά, δηλαδή. Ναι, εραστεχνικά εντελώς και με εραστεχνικά μέσα. Και προωθούμε την ομάδα μας. Το χωριό, και το χωριό μας. Και πολύ καλά γενικά κάνετε, παιδιά. Και γουστάρουμε και γενικότερα το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και για την κατηγορία και τις ομάδες εκεί, τις τοπικές Άραχο, Αλεξάνδρεια, Ακαδημία Βέρειας και γενικότερα πότε όλα αυτά. Πότε παίζει ο Νησαϊκός. Νησαϊκός παίζει τελευταία τώρα την Κυριακή με τον Νησί. Για πρωτάθλημα ή για την παραμονή. Πρωτάθλημα, όχι, η τέταρτη θέση καπαρωμένη. Για λίγους βαθμούς δεν διεκδικούμε την. Κάντε για Ευρώπη, δηλαδή. Ναι, Ευρώπη. Χτυπάμε playoff. Δεν πιστεύω να συμμετέχουν 5 ομάδες. Όχι. 13. Σε δύο ομίλους βόρειο. Εσείς παίζετε και οι δύο στην ομάδα. Όχι, είμαστε. Αναλαμβάνουμε το οπτικοακουστικό. Είμαστε Βάλτος Boys. Η ομάδα η οποία καλύπτει το ρεπορτάζ. Ναι, μπράβο, είμαστε φαν. Βάλτος Boys που καλύπτουμε τα της ομάδας. Καλό. Καλό. Και επίσης και κάτι τελευταίο, ήρθαμε να μάθουμε εκτός από το να προωθήσουμε την ομάδα μας και το team που έχουμε, ήρθαμε να μάθουμε από τους ειδήμονες και τα μυστικά του άκου τι είπαν. Γιατί σκεφτόμαστε να πάμε και εμείς σαν Βάλτος Boys στο Φερεντίνο.
Εσείς οι δύο. Χθες είδαμε. Καλά, εσείς κάτι ήπιατε πριν πείτε. Πρέπει να φάγατε αλκοόλ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Παραπέντε, δεν πήρατε το κύπελλο. Και να πω κάτι. Λέω Κόκκινος. Καλύτερα που δεν το πήραμε. Λέω γιατί ρε. Θα λέγα ότι είναι στημένο. Θα τα πω τώρα, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα το πω ακριβώς τι ισχύει. Λοιπόν, και το λέω μπροστά στα παιδιά τώρα και να πούν τη γνώμη. Πες τα ρε Κόκκινε, πες. Λοιπόν, ζούμε σε μία πόλη η οποία δυστυχώς, όταν βλέπει έναν τύπο ο οποίος κυκλοφορεί μια πολύ ωραία γυναίκα, λέει «Ότον στι». Πολύ ωραίο αυτοκίνητο, «Ότον στι». Ποτέ δεν θα πει κάποιος «Μπράβο του, μαγιά του». Είναι μέσα στο DNA μας, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αν κερδίζαμε Κωνσταντίνε χτες, θα λέγανε «Στημένο είναι». Ειδικά δε, μετά από αυτή την απίστευτη απάντηση που πολλούς ενόχλησε και δεν καταλαβαίνω γιατί, γιατί κάποιοι το χιούμορ το αντιλαμβάνονται με το δικό τους τρόπο. Δεν πειράζει. Δίνεις την απάντηση τρακτέρ. Ναι. Και βάζεις το δικό σου μοτό για να κάνεις το κομμάτι. Όχι, με ρωτάει και απαντώ. Ναι, ρε φίλε. Πώς το σκέφτηκες. Μπορώ να το. Πώς σου παρακαλώ. Είχα ακούσει την προηγούμενη μέρα του Καμόρα την εκπομπή. Ρε εσύ, δεν σου ρωτάω πώς το σκέφτηκες. Ναι. Λέω ότι κάνεις ένα συνειρμό εκείνη τη στιγμή στο μυαλό σου και εξηγείς κιόλας και το λόγο. Και κάθεται να είναι σωστή. Αν κερδίζαμε, επειδή πρόσφερε αρκετό γέλιο εκπομπή, θα λέγανε στημένο. Τους έκανε αβάντα, είναι για τι ώρες κάνετε και κοστί μου εσύ superstar και σε ξέρουν από την Κατερίνη και πάνω και όχι με ξέρουν και από την Κατερίνη και κάτω και να Νίκο μου και να αδερφέ μου και να Σουτζουκάκι μου. Κάνει δηλώσεις ο Αλέφαντος και για το αεροπλάνο, να ξέρεις. Θα σου δείξω μετά. Έκανε για το αεροπλάνο. Εγώ τον αγαπάω γιατί ένας θεός για όλα. Λοιπόν, θα λέγανε ο κακεντρεχής και ο κακοπροαίρετος ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν τυχαίο, ήταν στημένο. Γρηγόρη, λοιπόν, να πω κάτι πάνω. Δεν δικαιολογώ την απώλεια της νίκης γιατί χάθηκε στο παραπέντε. Ούτε δεν δικό του συμπάθεια κανένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος θέλει την καταγράφει. Δεν υπάρχει, δεν είναι τα πάντα στημένα. Αυτό είναι ένα ηθικό δίδαγμα. Γιατί λέμε τώρα με τον Κωστή. Πολύ πιθανόν οι εταιρείες, επειδή είναι κακό για το image μιας εταιρείας να πέσει ένα αεροπλάνο και να ψαχτούμε τι έγινε, πώς έγινε, τι και πώς, να πούμε ότι ο πιλότος ήταν τρελός. Εύκολη λύση. Φταίει ένας τελείως το πρόβλημα. Δεν πληρώνουμε αποζημίωση. Είμαστε κακοπροαίρετοι εμείς που το λέμε. Κάνουμε ένα συνειρμό και μια σκέψη. Και κάποιος θα πει τι είναι αυτά που λέτε, δεν γίνονται αυτό. Μια σκέψη κάνουμε. Δεν λέμε ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Μια σκέψη. Το ίδιο πράγμα όμως θα λέει και κάποιος και που ξέρω εγώ δεν ήταν στημένο. Για, δεν πήρατε, δεν έδωσε τόσα λεφτά ο καπετάνιος στο κανάλι του Α και άλλα τόσα για να διαφημιστείτε το ένα στο άλλο. Το ξέρεις. Τόσα λέει ο κόσμος, ρε φίλε. Τα περισσότερα τα θεωρείς στημένα. Ψέματα είναι. Πες. Νομίζω, στο είπα και έξω, ότι είναι προσωπική άποψη αυτή, ότι ο Α έκανε ένα λάθος. Στη δική σας την παρουσία έπρεπε να τη δείξουν βράδυ. Και για άποψη, νομίζω θα έσπαγε τα νούμερα, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να είστε σε. Νίκο, για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω από, όχι, ναι, δεν, από τηλεόραση. Είναι προσωπική άσχετος, καθαρά η άποψη. Ούτε από νούμερα ξέρω, ούτε πώς ναι, γίνονται. Ναι. Από αυτά δεν που γνωρίζω. Και το παιχνίδι, αν δεν ήταν ο Χριστάρας ο Ραγκάτσης να μας βάλει στο τρυπάκι, ο οποίος είναι φανατικός. Είναι και φαν, ναι. Δηλαδή, συγκυριακά, γιατί δεν είμαι. Εμείς κι εγώ και ο Κώστας βλέπουμε αγώνες. Δώσε μας αγώνες και ποδόσφαιρο, ναι. Και εγώ βλέπω κι άλλα. Και εγώ είμαι φαν. Και βλέπω και διεθνή. Μέχρι και σνούκερ βλέπω. Αυτό άμα το βάλει τώρα να παίζουν εδώ πέρα έξω. Άμα δει 10 ματραχαλέως να παίζουν μπάλα, μπορεί να αφήσει τον Μπαρσελόνα Ρεάλ σε εισαγωγικά και να βλέπει του 10 ματραχαλέως και να του λέει πέρα παίξτε έτσι. Έχει τέτοια τρέλα. Τότε να έρθει και στο χωριό μας να δει μια μέρα τον εισαγωγό. Γενικά και οι δύο παίζουν. Αν βρει χρόνο μπορεί να έρθει. Μπορεί να έρθουμε, δεν ξέρω. Σας καλούμε και επίσημα. Και να πω και κάτι τελευταίο για την τελευταία ερώτηση που έπεσε με τις ζατζίκια και αυτά. Νομίζω, παιδιά, ότι ο Παστρουμάς ήταν η απάντηση κλειδί για μένα. Είναι η τέταρτη. Είναι η τέταρτη και είναι. Εντάξει, δεν σου πάει το μυαλό. Το τζατζίκι, το κρεμμύδι και το σκόρδο είναι μέσα στο παιχνίδι. Την είχα έτοιμη γιατί τη χάνει να έχω ένα πολύ καλό φίλο ο οποίος ασχολείται και κάνει παστουρμαδόπιτα. Λοιπόν, και επειδή δεν μυρίζει, έχει δοκιμάσει ο Κώστας. Σου μύρισε ποτέ? Είναι δυνατόν να φας παστούρμα και να μην μυρίζει? Ο συγκεκριμένος μυρίζει αφού έχει δοκιμάσει. Ναι, ρε Κόκκινε, είναι ωραίο το πράγμα αυτό. Το κάνει, ωραία. Δεν μ' αρέσει. Επειδή έτυχε να το γνωρίζει, τόλμα γιατί θα το πάει αλλού. Συγγνώμη, είναι δυνατόν να φας τζατζίκι και να μην μυρίζει? Φυσικά. Είναι και ωραίο. Το παστούρμα το κάνει κόλπο, ρε φίλε. Τι κόλπο, ρε. Άμα δεν σκύλο βρωμάει τη μασχάλη σου, να λέω στα 10 μέτρα να φύγει από εκεί πέρα. Να υδρώνει και να βρωμάει το λεωφορείο. Αυτή είναι. Αυτή, λοιπόν, όχι. Αυτό το είχα αυτή, είναι το αυτή είναι η μυρωδιά. Και αυτή είναι η γοητεία του Παστουρμά. Και ήταν πολύ μαγκιόρικη η απάντηση. Ωραία, ωραία απάντηση. Εντάξει, και είναι και ερωτήσει που σου κάθονται. Αλλά σου λέω όλα τα λεφτά είναι το τρακτέρ το οποίο το τρακτέρ, κάθεται και κερδίζει εκείνη την ώρα.
Εντάξει, δεν δείχνει όλο το ξύλο που έχει φάει ο Κωστής. Τον δείχνει μετά από ψυχολογία. Τον βγάλανε και τις γάζες. Είδα, Κωστή, τον αγκάλιαζες πολύ τον Γρηγόρη. Ε. Τον αγαπάς πολύ, φαίνεται. Ναι, ναι. Και αυτός. Εγώ νομίζω ότι σε αγαπάει. Εντάξει, τώρα άσε τώρα. Νομίζω ζηλεύει, ρε. Από μικρό. Θέλει να κλέψει λίγο από τη λάμψη σου. Ναι, λοιπόν, από δεν έχει λάμψη. Καλησπέρα από Αθήνα. Αυτός λάμπει. Είναι αυτόφωτος. Λοιπόν, ακούστε τι λέει ο Αλέφωτος και συμφωνώ. Μισό λεπτό, διαβάζω το βίντεο. 200%. Πάμε εκεί, γιατί πήγαμε στην εκπομπή. Αυτό το πεις μετά. Φτάσαμε και 27, έχω λόγο. Θα πάω μετά στο αεροπλάνο. Παιδιά, καλησπέρα από Αθήνα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Λίγο ήθελε για το 5.000 καλύτερη εκπομπή στο άκου τι είπανε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Επίσης δείτε και ένα βίντεο που πιστεύω πως πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για κάθε Έλληνα, λέει ο Φώτης ο Καρανίκας. Φίλε, δεν ξέρω τις υπόλοιπες εκπομπές. Ο Χριστάρος Ρακάτσης τα ξέρει καλύτερα. Ο Χρήστος Φρεντίνος, ο οποίος ήταν άψογος και δεν είναι φιλοφρόνηση. Νομίζω ότι η Κώστα συμφωνεί σε όλα του απέναντί μας και απέναντι στα υπόλοιπα παιδιά. Ήταν τρομερός οικοδεσπότης, παρότι τους άρεσε κάτι πινελίκια ο Κώστας. Με το που μπήκαμε εκεί, παιδιά, μπαίνουμε σε ένα στούντιο χαμένο από το Θεό και αρχίζει και ρίχνει κάτι καντήλια ο εξωγήινος. Και είναι δυνατό ρε, ολόκληρο κανάλι και ολόκληρο κοντομιλιά και δεν μα έκανε ένα καφέ να πιούμε. Ούστα από εδώ να μου χαρείτε. Παλιοχαμουτζίδε. Εγώ το χάσα. Γιατί πήγα μέσα. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα και μετά θα πεις αυτό που λέει ο μεγάλος, ο Νίκος ο Αλέφωτος. Όχι, όχι. Επειδή εμείς, εγώ και ο Αλέφωτος, φοβόμαστε τα αεροπλάνα. Το ξέρω, ναι. Έχετε πολλά κοινά σημεία. Προτείνουμε. Θα τα πεις μετά. Είναι μεγάλο αυτό, δεν είναι μικρό. Όχι, θα δούμε μια κεντρική ιδέα. Μετά. Να μην το. Ναι, εντάξει, ναι. Κόκκινο όλα τα λεφτά ήταν η αρκούδα στην πλούτα του Φερεντίνου. Όταν χορεύατε μαζί, δεν ξεχώριζε ποιο ήταν το αρκούντα και ποιο το αρκουντιάρι. Μπρε, ο σοφός. Είσαι θεός. Μπράβο, ρε σκύλε. Είσαι σοφός. Είσαι θεός. Ο γεραυνός Κολχικού μπήκε στις Χρυσές Ακαδημίες του ΟΠΑ. 5 από Θεσσαλονίκη και 125 σε όλη την Ελλάδα. Ο Κόκκινος απάντησε σωστά στη μία δουλειά. Μεγάλωσε με τη γενιά του Πασόκ και μετά το Λίκ έμπαινε στο δημόσιο. Το τρίτο μάγουλι του Κόκκινου. Επίσης αλήτης. Ναι, ρε κουλιά, έχω κάνει 40 δουλειές. Και απαντάς μία. Εκείνο μου ήρθε, ρε φίλε. Μέσα σε 2,5 δευτερόλεπτα πρέπει να δώσω μία απάντηση. Απάντηση. Πρέπει να δώσω μία απάντηση. Καλά τα πήγες. Ήσουν ευχάριστη έκπληξη. Γιατί ήμουν έκπληξη. Έκπληξη. Γιατί είναι έκπληξη. Γιατί σε περιμέναν κατά. Εγώ δεν κότεψα, ρε φίλε, σαν και εσένα. Κότεψα. Ναι. Εμένα δεν τρέμα τα πόδια μου. Όταν, όταν μου ο αρχηγός χτύπα πέναλτι, πήγα χτύπησα και το έβαλα κιόλας. 102 πόντους μας. Μπράβο. Εσύ τι έκανες. Αλκοόλ. Χίνο. Να παχύνω. Άιτε. Καλησπέρα, παιδιά. Γρηγόρη, ο Γιώργος σε κυρωτάσει από τη γειτονιά που ήρθα προχτές στο απόγευμα του στούντιο. Ήθελα να ρωτήσω τώρα από εβδομάδα αν υπάρχει δυνατότητα να βρεθώ ένα βράδυ σε μία ψυχοπέρα 10 με 12. Λοιπόν, θα γίνει. Είναι αυτός με το μαύρο του χιουτάκι, κερνάει μπουκάτσα. Λοιπόν, άκου. Είναι ένα παλικάρι τη κυρωτά. Δεν θέλω να σας προειδεάσω για τη νέα σεζόν, αλλά θα σας βάλω σε μία μικρή κεντρική ιδέα. Οι εκπομπές του Ραπτόπουλου, οι τηλεοπτικές, κάποια στιγμή θα αρχίσουν να έχουν μεγαλύτερη επικοινωνία με το κοινό. Αλλά το πώς θα γίνει αυτό για να έχουμε καλύτερη και μεγαλύτερη αμεσότητα μεταξύ μας θα το πούμε αν ζήσουμε από τον, από τον Αύγουστο και μετά, από τον Ιούλιο και μετά. Ωραία. Οπότε εγώ επειδή είμαι προνοητικός άνθρωπος και προετοιμάζω τη ζωή μου, τη δουλειά μου, βέβαια από νωρίς. Έχετε και ανατροπές γιατί δεν, υγεία να έχουμε. Ναι, για να έχουμε υγεία αλλά και υγεία να έχουμε πρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος. Οπότε φτιάχνω με το μυαλό μου αυτή τη στιγμή και στο, στο προσωρινό διάστημα, στους 2-3 επόμενους μήνες, το ολοκληρώνω για να είναι κάτι πιο παρείστικο. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι κάποια στιγμή αρχίζω και χάνω την επαφή μου με το κοινό το τηλεοπτικό. Θέλω να κάνω κάτι το οποίο να είναι πιο. Να σε φέρει πιο κοντά. Ναι, ναι, άμπρα. Κόκκινα τα λεφτά χάθηκαν σε απαντήσεις που δώσατε για το. Στείλε ολοκληρωτικό. Ολοκληρωτικό, ναι. Χαρακτηρίζει κάποιος ο 035. Εμένα. Μπορεί να κράζει το κόκκινο, λέει κάθε μέρα, αλλά ναι. Ήταν ο πιο σοβαρός και ο πιο καλοντυμένος. Σοβαρό, ναι. Κατά τη γνώμη σου. Κοίταξε, ο κόκκινος. Για άλλον είναι άλλος. Ναι, εγώ με τη μόδα θα σε πει, σα είπα. Ότι η βρήκα... νίκη χάθηκε από τη φελή απάντηση που έδωσε κόκκινο ότι οι άνθρωποι κάνουν μία δουλειά ζωή του. Συμφωνείς, Κωστή. Έχει ανάγκη και από δικηγόρες. Εντάξει. Εσύ, φίλε μου, μπορεί να ξέρει καλύτερα. Ακούστε κάτι. Στα 2 δευτερόλεπτα το μυαλό πρέπει να πάρει 200.000 στροφές. Δεν είναι εύκολο. Εδώ λέει τυχαίο ήταν που στην ερώτηση το τι πρέπει να τρώμε για να μην μυρίζει να πνοήμα ο κόκκινος είπε αλκοόλ. Ναι, γιατί θα σα απαντήσω εγώ. Ο κόκκινος σκέφτηκε τι μπορεί να απαντήσει ο μέσος ο μέσος άνθρωπος. Λες βρωμοκοπάς αλκοόλ. Ναι. Έχετε δει κανέναν οδηγεί φουσκωτό στην πόλη. Ή τρακτέρ. Ή τρακτέρ. Έχω δει. Ναι, η να που ήταν σωστές απαντήσεις. Ουσία ξένοι εκεί, αυγήνες τις μεριές. Στήλτονα. Κοίταξε.
Δεν ξέρω αν η Hankook, γιατί έχει και για μικρά και μεγάλα οχήματα. Για τρακτέρα, μα από επιβατικά μέχρι και φορτηγά, αν έχει και για τρακτέρ. Αν έχει. Να πω πάντως για την ώρα ότι τα ελαστικά Hankook προσφέρουν μοναδικές. Νώρα είναι η Βαλσάμι. Αυτή είναι ώρα. Να πω κάτι για την ώρα. Την ώρα που πρέπει να πω. Την ώρα που θα πρέπει να πω για το χορηγό, εκείνη την ώρα να μιλήσει. Δηλαδή να τον δώσω μία, να τον αφήσω στη μέση. Την ώρα κατσέλι είναι. Μπορώ να πω το χορηγό ή θα τον πει εσύ. Παρακαλώ. Η Hankook είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες ελαστικών. Προσφέρουν μοναδικές και εντυπωσιακές επιδόσεις, καλύπτοντας ανάγκες κάθε οδηγού. Ασφάλεια, επιδόσεις, κράτη, μάνεση και οικονομία. Θα τη βρείτε από την, στη Βόρεια Ελλάδα από την ελαστικοεμπορική ΑΕ. 9.55 κενό αστέρι, ονοματεπώνυμο στο 54.344. ΑΜΗ 1 κενό. Αγροτικός, ονοματεπώνυμο στο 54.344 για το παιχνίδι, πολύ σπουδαίο παιχνίδι που θα γίνει στον Εύωσμο ανάμεσα στον Αγροτικό Αστέρα και τον Ηρακλή αύριο το απόγευμα. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Έχεις διάθεση. Άμα δεν το αφήσω να παίξει, θα με. Ε, βέβαια. Ποιος ξέρει τον Νίλ Γιάνγκ να αφήσω να παίξει. Θα... Δώσε λίγο. Λοιπόν, πολλά μπορεί να βάλει ο φίλος μου Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, ο οποίος επιμελείται και των μουσικών επιλογών τις οποίες ακούτε. Σήμερα δεν έχουμε βάλει χέρι καθόλου, μόνος του επιλέγει τα πάντα. Να ξέρετε. Λοιπόν, να πω ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά από το Hall Double Play από την Ελλάδα Online. Αν θέλεις να μιλάς πολύ και να πληρώνεις λίγα, απεριόριστες κλήσεις. 300 λεπτά προς κινητά. 20 είναι μόνο με 23 ευρώ και αν είσαι συνδρομητής Vodafone μόνο με 18 ευρώ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα καλώντας 13844 στο hall.gr ή αν επισκεφτείτε ένα κατάστημα Vodafone. Η επικαιρότητα, όπως λέγαμε νωρίτερα, καταρχήν για τους διαγωνισμούς 9.55 κενό. Λίγα μηνύματα για το αστέρι και αυτό με στεναχωρεί. Αστέρι ονοματεπώνυμο στο 54.344. Φίλε μου, ποιος είναι, να τον βρω λίγο, που λέει ότι κάτι γίνεται λάθος. Α, ο 606. Στέλνω μήνυμα για το μάθημα με τον αγροτικό, γράφω α1 κενό. Στο 54.344 και μόνο και τα πάτη στο μήνυμα δεν είναι σωστό, κάνε κάτι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εδώ. Επαναλαμβάνω τη διαδικασία, θα την πω για μία ακόμη φορά και ελπίζω να είμαι σαφής, γιατί ήδη έχουν στείλει αρκετοί. Γράφετε α1 κενό αγροτικός, ονοματεπώνυμο στο 54.344. Είναι πάρα πολύ απλό, το έχω δοκιμάσει και λειτουργεί. Κάτι άλλο φταίει, κάτι δεν έκανες καλά. α1 κενό. Το κενό δεν είναι λέξη, το αφήνεις κενό. Όπως Θεόφιλε το έστειλες λάθος και στέλνεις και α2, όπως και εσύ Γιώργο. Γιώργο Κούκ και Καστρίτσι Θεόφιλε το στέλνετε σε λάθος α1 κενό, όχι 955 που το έχετε στείλει. Ζητάω συγγνώμη, δεν μπορώ να σκληρώσει από εδώ που είναι. Είναι άλλη σελίδα, είναι άλλη διαδικασία. Και γίνεται πλέον με random, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όλα ήταν τέλεια, το άλλο χάθηκε στο προφανές, λέει στην ενεργία. Λέω 3-13. Ρε το μπλιάκο το ραπ, ο ραπ λικοσκούλε και δείτε την απάντηση που του λέει ραγκάτσι, σταμάτα ρε. Και γελάει ο 966. Πόσοι σε ρε οι πρόεδροι και προπονητές πρέπει να περάσουν ακόμα από τον Άρη για να καταλάβει τι ζημιά την κάνουμε από μέσα, λέει ο Τσε 5. Τι χρώμα ρούχα φοράνε οι ηλικιωμένες μπλε σκούρα αφού είναι γριές. Χαζάχαρα. Κόκκινε χθες η γυναίκα μου, λέει, βλέποντας αυτόν τον λυπάμαι επειδή πρέπει να υπομένει τον άλλον, εννοώντας τον Ραυτόπουλο. Φίλε, υπομένουμε αυτά τα οποία μας κάνουν όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε τώρα. Το διπλανό μου θα υπομένω. Απίστευτος. MVP ο Πλιάκος, ο Γρηγόρης Άνετος, ο Ράγκα αρχηγός, άρα λίγο άγχος. Κουλ και ραπ, χαμηλή απόδοση, αγχωμένη και αδύναμη κρίκη της ομάδας, λέει ο Φιλανδός. Φιλανδέ, το λέω με χαρά και τιμή. Το Μετρόπολης θες ήταν ομάδα, είναι ομάδα, παραμένει ομάδα. Και το είδατε και τηλεοπτικά. Και το λέω μαγιά. Και για τα παιδιά τα οποία ήταν στην ομάδα η οποία πήρε μέρος στο παιχνίδι και για τα παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν να είναι στην ομάδα. Ήτανε συγκυριακά όλα. Εντάξει. Και για τα παιδιά τα οποία ήτανε
στην ομάδα και για τα παιδιά τα οποία δεν συμμετείχαν. Γιατί είναι ομάδα το Μετρόπολης και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι και τόσο ψηλά στις προτιμήσεις των φίλων ακροατών. Ο φίλος μου ο Τόμα από το εξωτερικό λέει: πες μου λίγο για τα Αστέρι, εγώ που θέλω να τρέξω, αλλά δεν μπορώ να στείλω μήνυμα επειδή είμαι στο εξωτερικό. Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή? Στείλε μου τα στοιχεία σου εδώ. Αλλά θα πρέπει να διασταυρώσω ότι είσαι από το εξωτερικό. Γιατί μπορούν να σκεφτούν πονηρά πολλοί σαν και σένα και να στείλουν μηνύματα εκεί. Μπλούζα του Τζόρνταν φόρεσε ο Ραπ για γούρι. Ο κακοπροαίρετος ο 535. Έχει και από τέτοιους μπόλικους. Λοιπόν, για το παιχνίδι μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. 2-3 πράγματα μέχρι να μπει ο προκομμένος να σας πω λίγο για το θέμα του δυστυχήματος, για να γίνει σαφές αυτό το οποίο λέμε και από εκεί πέρα το καταλάβουν και όσοι θέλουν και όσοι δεν θέλουν δεν το καταλαβαίνουν. Πολλά ακούμε, πολλά μας ερμηνεύουν και υπάρχουν πάντα αυτό που λέω εγώ μεταξύ, αστείο είναι, οι διαδόσεις κομμουνιστών. Θέλουν να κατευθύνουν την κοινή γνώμη όπου γουστάρουν γενικότερα. Λένε σε εμάς τα χαϊβάνια, λεφτά υπάρχουν. Πάμε όλα τα πρόβατα, μπε, ψηφίζουμε. Τι το λέμε μετά, λέμε ο βλάκας. Ο βλάκας που λέμε κολυμπάει στα εκατομμύρια, σαν τον Σκρούτζ Μακντάκ. Αυτός που λέτε βλάκα, ο Γιωργάκης ο Πανδρέου, δεν ξέρει τι έχει. Αυτός που λέτε βλάκα, εσείς, εγώ, ο Χαζηγεωργίου, τα παιδιά από τη Βέρεια πίσω μου, αυτός κολυμπάει στα εκατομμύρια. Για να πάει να μιλήσει σε ένα πανεπιστήμιο, 100 ή 150 παίρνει χιλιάρικα κόστα, ή 100-150 για να μιλήσει. Αυτός που λέτε βλάκα. Και εμείς είμαστε έξυπνοι. Εμείς που το ψηφίσαμε, εγώ δεν το ψήφισα, απλά με βάζω και εμένα μέσα στο κοπάδι. Γιατί το ότι δεν μπόρεσα να πείσω κάποιους συνανθρώπους μου να αναθεωρήσουν και να δουν τη ζωή διαφορετικά, την πολιτική και το πώς πρέπει να ψηφίσουμε διαφορετικά, μερίδιο ευθύνης έχω και εγώ και όλοι μας. Αυτόν που λέμε βλάκα λοιπόν, αυτός κολυμπάει στα εκατομμύρια. Τον άλλον είδατε πως τον τιμωρήσανε. Ένα χρόνο με αναστολή.
δεν δέχτηκαν την ποινή, δεν δέχτηκαν την πρόταση της αστυνομίας. Η Τσέλσι όμως, η Τσέλσι όμως, μαγιά της, απαγόρευσε την είσοδο διαβίου στους συγκεκριμένους κυρίους. Να διαβάσω κανένα δύο μηνύματα. Πείτε μου μια ελληνική ομάδα από το κινητό σου, διάβασε. Κινητό μου είναι, ναι. Ο άνθρωπος είναι φίλος μου, παιδικός μου φίλος. Αδερφός μου, κουμπάρος μου. Καλά, ο φίλος μου, κουμπάρος μου. Να... Γεια σου Νίκο από τα Γιαννιτσά. Είναι στο νησί Μαθίας, στο συνεργείο του Μάνδρα. Ο Ιωσήφ του Μάνδρα. Ο Ιωσήφ. Σίβη, καλώ. Ο Αλάνι μεγάλο. Αλάνι. Και έχει Αλάνι. Τα παιδιά εκεί. Τι συνεργείο έχει. Αυτοκίνητο. Ο Σάγκσο Μπαγκουρά λέει τα παιδιά από το νησί είναι σούπερ. Σάκης Παγκουράς, γεια σου Σάκη Παγκουράς. Σάκης ο Παγκουράς. Στη Βέρεια και στον Ιωνικό. Ναι. Γεια σου κύριε Σάκη. Δημήτρης Δραγόγιας, πρώην συνάδελφος στο Μέτροσπορ. Μεταλύπη. Συνάδελφος. Πρώην συνάδελφος στο Μέτροσπορ, ελληνικά μιλάω. Συνάδελφος δικό σου είναι, γιατί είναι δημοσιογράφος. Δικό μου δεν είναι. Είσαι δημοσιογράφος. Συνάδελφος. Είναι συνάδελφος. Δικό μου. Και σε αγαπάει και πολύ. Και εγώ τον αγαπάω πολύ και τον εκτιμώ. Άξιοι αποκάλυψη ήταν ο κόκκινος. Σαν να λέει δηλαδή ότι. Με τριών δυνατοτήτων έκανε μεγάλη παρουσία. Είπε άξια αποκάλυψη. Άξια αποκάλυψη. Υβριστή Αριανό. Αν έπαιζε δεύτερο ο κόκκινο, θα έπαιρνε 43 πόντου. Το μαύρο ήταν. Το μαύρο ήταν 59 πόντι. Το μαύρο το είπε και ο Πιπλιάκο, αλλά αναγκαστικά ξαναέδωσε απάντηση. Ναι, 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 το μαύρο. Κοίταξε να δει. Άμα δεν έχει χείρα μάνα, χείρα θεία, συνήθω οι γυναίκε ψοφάν του άντρε του πιο μπροστά. Έξω από το χορό, πολλά τα πράγματα. Εντάξει. Πράγματα. Δηλαδή οι γυναίκε ρε κόκκινε, τι φοράνε οι γριέ. Μαύρα θα φοράνε και σκούρα μπλε θα φοράνε. Να μην τρέμαν τα πόδια σου, όταν είπε ο Ραγκάτση για τελικό. Αλλά κοινά να μουσκουρεί, έδελξε λέει. Άψογο ήταν. Ψύχρεμο, σοβαρό. Υπάρχουν, το έλεγα στον Ανδρώνη απάνω. Τον αρχηγό. Με ερώτησε εκεί πώ πήγαινε και τα λοιπά. Το παρακολούθησε σε ένα χωριό λέει, έξω από την Ξάνθη. Γελούσαν πάρα πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι, έτσι ήταν ο πατέρα μου, ψύχρεμο, στη δύσκολη στιγμή. Δηλαδή σε καυγά θα ήτανε, σε αυτοκίνητο θα ήταν, σε ατύχημα θα ήτανε. Παρά την κυνηγό, ήταν πολύ κυνηγός, ψύχρεμος. Ο Πλιάκος πραγματικά τον θαύμασα, γιατί στην δύσκολη στιγμή πήγε με 50 παλμούς όπως της. 50 παλμούς, ξέρεις τι είναι 50 παλμοί. Πας δηλαδή στο μάτς, τελικό κυπέλου για παράδειγμα, στο 90 χτυπήσεις μπέναλτι και αντί να έχεις 180 σφιγμούς, έχεις 70, 80, 90. Αυτό σου δίνει το πλεονέκτημα. Καμιά φορά όταν γυμνάζομαι εγώ και το λέει γιατί γυμνάζει και τα λοιπά. Ξέρεις ότι η χαμηλή παλμή στη δουλειά, η χαμηλή παλμή σε μια δύσκολη στιγμή σου δημιουργούν και μια διαφορετική απάντηση. Δηλαδή αλλιώς είναι να μαλώσεις με τη γυναίκα διαφορετική σου. Ψυχοσύνη. Μαλώνεις με τη γυναίκα σου, ρε. Και έχεις 180 σφιγμούς. Τα κάνεις λίμπα. Στους 120 ρίχνεις καμιά Παναγία. Στους 90 δεν μιλάς. Το ίδιο και η γυναίκα. Δηλαδή. Είναι πράγματα μελετημένα. Γι' αυτό λένε βάρα το σάκο. Εγώ τι πάω να γίνω παιγμάχος ή να το παίζω ξέρω, ο σώμας. Όχι. Βάρα το σάκο. Καλύτερα το λένε και οι ψυχολόγοι. Ναι. Πάρασε κανέναν άνθρωπο και να βρίσκει τον πελάσιο. Στον συνεργάτη σου. Εγώ δεν μπορούσα να δέρνω τον κόκκινο. Τι, μια μπαμιά να δώσω, το σκοτώνω. Έχω το σάκο. Φάνηκε τηλεοπτικά. Ναι, 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 εντάξει, ναι, λοιπόν, εντάξει. Ήθελα να πεις κάτι για τον. Ναι. Τι θες. Για το αεροπλάνο, έλεγα πριν την δική μας εκδοχή. Ήθελα να πεις κάτι για τον Νίκο τον Αλέφαντο. Ο Νίκος Αλέφαντος φοβάται το αεροπλάνο όπως και εγώ. Όχι, είπες για το πώς θα τα αντιμετωπίσει. Είπες κάτι βρήκες. Να το διαβάσεις κιόλας. Λέει ο Νίκος ότι για λόγω κόστους, δεν ξέρω αυτό αν συμβαίνει βέβαια. Θα μπορούμε στη δύσκολη στιγμή όταν το αεροπλάνο φτάσει στα 1000 πόδια. Στο μικρόφωνο. Να πατήσει το κουμπί με αλεξίπτωτο και να φύγει. Όπως τα πολεμικά. Πώς έχει το διαβάσει. Γιατί λέει. Όντως λέει ασφαλή και τρίχες. Και εγώ λέω δεν είναι ασφαλή. Γιατί δεν είναι ασφαλή. Γιατί όταν γίνει ζημιά. Εγώ τράκαρα με τα αμάξι 30 φορές. Έφταιγα στις 3, στις 27 φταίγαν οι άλλοι. Τράκαρα όμως. Έτσι άνθρωπος είμαι. Βγήκε άλλος από το στενό, δεν τον είδα. Δεν πιάσα τα φράγματα μου, τράκαρα. Βγήκα σώος. Μια φορά χτύπησα το χέρι μου. Τέλος πάντων σώνεσαι. Στο πλοίο. Πνίγονται 30, σώνονται 100. Πνίγονται 100, σώνονται 300. Σώνεσαι. Δηλαδή σου δίνει την ευκαιρία να παλέψεις. Με κατάλαβες. Και λέει ο Νίκος, και εγώ συμφωνώ, ότι να υπάρξει μια κατάσταση, όσοι δεν πάμε σαν τα σκυλιά στο αμπέλι. Να πατάμε ένα κουμπί και να φεύγει απάνω. Σηκώστε να σου κάνω μια ερώτηση. Πάτα το! Τώρα μιλάμε σοβαρά. Ναι. Γιατί κοίταξε να δεις. Υπάρχουν πράγματα τα οποία. Πιστεύω σε ένα πράγμα πάρα πολύ. Ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν εξηγούνται. Ποια δεν εξηγούνται. Θα σου πω. Μπορούσε να φανταστεί ποτέ κάποιο στου δίδυμου πύργου. Ότι θα πάνε να πέσουν τρία αεροπλάνα και εκεί σε ένα κτίριο το οποίο ήταν. Θεωρούνταν από τα πιο ασφαλή στην Ιφίλιο και θα πέσει έτσι σαν χάρτινος πύργος. Ρε Γρηγόρη, άλλο λέμε. Δηλαδή, θα χαλάσει τα αμάξι σου στην Εθνική Οδό
Ναι. Τραβάς δεξιά να πούμε σε ένα πάρκινγκ. Ναι. Άμα χαλάσει το πλοίο, μένει στη μέση του ωκεάνου. Άμα χαλάσει ρε το πλοίο, τώρα θα πω κάτι δυσάρεστο. Άμα χαλάσει το αεροπλάνο όμως. Θα πω κάτι δυσάρεστο. Δεν μπορεί να έχει την ελπίδα. Ήμουν στην Αθήνα πριν από πολλά χρόνια. Ναι, τι έγινε, πες μου. Και έγινε ένα ατύχημα απίστευτο το οποίο το συζητούσαν. Δηλαδή, ευτυχώς δεν ήμουν μπροστά γιατί θα τρελνόμουν. Πήγε, καρφώθηκε ένα πούντο σε ένα δέντρο και έφυγε η μηχανή από το αυτοκίνητο. Πέρασε πάνω από 20 αυτοκίνητα και καθάρισε δύο κοπέλες στο 21ο. Μπορεί να είναι τυχαίο το νούμερο, που λένε 25. Τώρα ρε φίλε, αυτό τώρα άντε εξήγησε το με λογική. Δεν το άκουσα γιατί διάβαζα ένα μήνυμα. Πήγε ένα αυτοκίνητο, τράκαρε σε ένα δέντρο. Ήταν μια σειρά από αυτοκίνητα πίσω. Πέρασε πάνω από 20 αυτοκίνητα. Σου λένε ένα τυχαίο νούμερο, από πολλά αυτοκίνητα. Καρφώθηκε στην άκρη. Καρφώθηκε στο 21ο και καθάρισε δύο κοπέλες. Ρε φίλε, αυτό τώρα μιλάμε. Είναι, εγώ λέω ότι είναι η ώρα του. Τέλειο το λάδι του. Πες το όπως θέλει. Στατιστική είναι εγώ, είναι τίποτα. Όχι, είναι δηλαδή, γιατί να μην είμαι εγώ εκεί μέσα. Στατιστική είναι γρήγορα. Γιατί να μην είμαι εγώ εκεί μέσα. Τόσο γκίνια, ρε φίλε. Μάλιστα. Τόσο γκίνια. Μερικά πράγματα δεν έχουν λογική. Εντάξει, όπως μια ομάδα δεν πέταξε τώρα με αυτό το αεροπλάνο. Πέταξε με κάποιο άλλο. Μια άλλη κοπελίτσα. Ξέχασε. Δεν είναι του Θεού αυτά. Δεν μπερδεύει. Συμπτωματικά είναι. Συμπτώσει. Αλλά είναι τρελές συμπτώσεις. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Εντάξει. Γι' αυτό λες και κάποιο τυχερό ή άτυχο. Είναι εσύ τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει με τα αεροπλάνα. Εγώ λέω τίποτα. Και το δυστύχημα είναι ότι γενικά δεν θα μάθουμε την αλήθεια σχεδόν ποτέ. Ξέρεις ποιο το δυστύχημα, κόκκινο. Το δυστύχημα δεν θα μάθουμε την αλήθεια ποτέ. Σε πατώνεσαι στο σεξ να κάνεις ένα παιδί. Το κάνεις το παιδί. Από την πρώτη μέρα μαθαίνεις να φοβάσαι. Το μαθαίνεις να φοβάσαι σημαίνει ότι σου φεύγει η μαγιά. Εγώ 6 μήνες από τότε που γεννήθηκε η κόρη μου δεν μάλωνα στον δρόμο. Φοβόμουνα. Με έπιασε φόβος. Δεν τσακωνόμουνα με τους ακροατές. Είχα γίνει ένα σχέστης και μισός. Από τον 7ο μήνα άρχισα να παίρνω. Τι παθαίνεις. Μαθαίνεις να φοβάσαι. Στο σχολείο θα πάει, θα γυρίσει, θα κάνει θαράνι, θα αρρωστήσει, δεν θα αρρωστήσει. Που θα μπλέξει, τι θα κάνει, τι θαράνι, μέχρι να ψοφήσει. Δεν λέει ξεπέδιασα. Όποιος λέει ξεπέδιασα είναι λακαμάς. Γιατί θα πάει 30 χρονών, ποιο θα γνωρίσει, θα γνωρίσει κανένα μπαγλαμά. Θα είναι λακαμάς, θα την κάνει, θα τυράνει. Γεννάει τα παιδιά. Τα παιδιά θα αναρρωστήσει το εγγόνι. Δεν πονάς, δεν κάνεις, δεν γλιτώνεις. Μπλέκεις. Και έρχεται μια στιγμή που ένας μαλάκας πιλότος, ένας ηλίθιος για παράδειγμα, θέλει να αυτοκτονήσει και στο παίρνει μαζί. Και λες εγώ τότε τόσα δούλεψα, έκανα, πλακώθηκα, μάλωσα, χωαγχώθηκα, έκανα. Σαλτέρνες, ένα. Δεν υπάρχει. Ναι. Και τώρα τι να ζήσω, να είμαι εγώ 60 χρονών και το παιδί μου ξέρω εγώ να φύγει 50 μάτε, χρόνια. Μάτε. Ναι. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή για αυτούς τους άντε οι γονείς σου να φύγουν, πες ότι ο πατέρας μου πριν πεθάνει θα πέφτει το αεροπλάνο εδώ ένα ελικοφόρο γινούσε από την Κρήτη ή σταμάτησε ο Έλικας. Αντί να πεθάνει 75 από τον καρκίνο θα πέθανε 73 από ατύχημα. Θα σου πω κάτι. Το ίδιο είναι να χάσει το παιδί σου. Να σου πω κάτι. Είναι το ίδιο. Την πιο σοφή κουβέντα. Άντε λες ο άλλος 73 πήγε 75, 68, 79 τον έλυσε στον έγκα στον έλα. Ναι βάζω πες μου ναι. Την πιο σοφή κουβέντα μου την είπε ο πατέρας σου. Ο δικός μου. Ναι. Πότε. Το θυμάσαι. Όταν ήταν το πει το πείμα. Ναι. Ναι. Και μου λέει χαίρομαι γιατί φεύγουμε με τη σωστή σειρά. Φεύγω πρώτα εγώ και μετά τα παιδιά. Εγώ γονάτισα εκείνη την ώρα. Δηλαδή, καλά, πατέρα, τα κυνηγότητα. Είναι τρομερό να στο λέει και ο πατέρα σου και η μάνα σου. Εντάξει, τρομερή. Εγώ, κοίταξε. Δηλαδή και μου λέει, χαιρόμαστε που γίνεται με τη σειρά. Δηλαδή, μέσα από την κοινικότητά του όμως μου πέρασε ένα μήνυμα. Εμένα μου πέρασε ένα μήνυμα εκείνη την ώρα. Γιατί φεύγω με τη σωστή σειρά. Και ο πατέρα σου και η μάνα σου. Με τη σωστή σειρά. Η μάνα μου δεν πέθανε ακόμα. Όχι, η μάνα σου το είπε και τον πατέρα. Να αυτή, ναι, είναι τρομερή. Ναι. Και να βγαίνει αν τρομερή, δεν υπάρχει. Άστο. Γιατί η γυναίκα κρατάει ένα σπίτι και το ξέρει όπω η δικιά σου γυναίκα κρατάει το δικό σου, η δικιά μου το δικό μου και πάει λέγοντα. Εμεί το κρατάμε. Εμεί είμαστε ανισόρροποι. Εσύ τι να κρατήσει. Πού να κρατήσουμε σπίτι. Εμεί δεν το πουλήμα. Βλαμμένοι είμαστε. Βλαμμένοι είμαστε. Από γενεσιμή βλαμμένοι. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ήταν όμω σπουδαίο το μήνυμα. Καλό είναι να δυστυχώ αυτή την άτιμη τη ζωή που ποτέ δεν θα μάθουμε τα πάντα και δεν γίνεται να μάθουμε τα πάντα. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούν να δοθούν απαντήσεις. Αυτή είναι και η γοητεία της. Ξέρεις μέχρι το τέλος, φίλε, τι είναι η ζωή. Ο πατέρας μου είχε πρόβλημα στο ύπαρ του, μεταστατικό από το ύπαρ σε φέρνει φαγούρα στο τέλος. Και θέλει να σε ξύνουν. Και τον έξινα. Τον έξινα, τον έξινα. Και έλεγε, ωραία, κάτσε. Είσαι έξι. Γούσταρε, ρε, εσύ, κοίτα, νόμπε. Ναι, ρε, φίλε. Είναι ωραία η ζωή μέχρι το τέλος, λακαμά. Μέχρι το τέλος. Μαύρησε, άσπρησε. Ο Μηταράς, μιλάμε για έναν από τους. Δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσει ένα σημείο, να μην πετάξει μια ατάκα και να μην πέσει κόσμο κάτω ξερός. Ο πατέρας μου, ναι. Θα πω μία η οποία είναι λίγο υβριστική καπετάνια, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Ω, μην το πεις. Πάμε, θα το πω, είναι από τα πιο ωραία. Γιατί είτε πει σε μένα τη χοντράδα, ε.
Έχει πει και σε μένα, κάτσε τέτοιο. Λοιπόν, είμαστε στο γυμναστήριο του Μάκη. Με ψήνει ο Φαλακρός να πάω στο γυμναστήριο. Μετά έμαθα πώς πρέπει να κάνει τη γυμναστική σωστά. Τέλος πάντων, αυτός έχει κόλλημα με τα γυμναστήρα. Καλά κάνει. Είμαστε στο διάδρομο εκεί. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα, κρατάει δύο σακούλες από το σούπερ μάρκετ. Κοιτάξτε ένα μαλάκα. Τρέχει και νομίζω ότι γυμνάζεται. Και κλείνει την πόρτα και φέρνει. Και έχει πέσει όλο το γυμναστήριο κάτω. Και έχει λυθεί. Τώρα, και το, δεν το λέει σε κανένα ξένο, το λέει στο γιο του. Εμένα και με έκραζε και κάθε το λέει μέρα. Με τον έκραζε πάντα. Κάθε μέρα. Αλλά, όπως κράζω εγώ τον κόκκινο. Πρόσεχε. Αλλά αν τον πείραζε άνθρωπος, δηλαδή ένας πήγε να πειράξει την οικογένεια και μετά νιώσε την ώρα και τη στιγμή. Ο Φαλακρός δεν πρόλαβε. Δεν είναι ώρα τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, η πρώτη ώρα ήταν μια προσφορά από τα εραστικά Hankook, τα οποία απόδειξη της οποίας, το πόσο καλά είναι, είναι ότι τα χρησιμοποιούν για πρώτη τοποθέτηση οι κορυφαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως η Mercedes E-Class, S-Class, E-Class, η BMW σειρά 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μεγάλη υπόθεση να τα εμπιστεύονται οι πρώτες μάρκες. Για πρώτη τοποθέτηση, ναι. Δηλαδή αυτό βρίσκει από τη μάνα του που λέμε, ποιο είχε στη μάνα του, αυτό. Mini, Audi, Volkswagen, Ford, Opel και άλλες. Αντιπρόσωπο για τη Βόρεια Ελλάδα, η ελαστικοεμπορική ΑΕ. Χοντρέ, σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Όλοι είδαν, λέει, πόσο μαλάκες είστε. Να είσαι καλά, το διαβάζω και τέλος. Ο δάσκαλος του kickbox, ο φίλος μας, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος από τους Ultra Fighters, μας στέλνει μήνυμα και λέει ότι έχει κολλήσει ο περιφερειακός και δεν θα προλάβει να έρθει. Δώσε χαιρετισμούς. Λέει ο δάσκαλός μας. Να είναι καλά. Προπονεί πολλά παιδιά και μικρά παιδιά και κοριτσάκια βλέπω. Βλέπω στο γυμναστήριο και κοριτσάκια και πιτσιρίκια και τα λοιπά. Έρχονται στο kickbox εκεί στην γωνία. Καλά κάνουν και γνώρισμα. Ναι, ναι, εκεί στο πυροσβεστήριο δίπλα. Ναι. Πόσο είναι? Κρήτη 49. Άντε, μπράβο. Έτσι, Κρήτη 49, δάσκαλέ μου, γλυκέ μου. Ultra Fighters. Ultra Fighters. Λέος, λοιπόν. Ο Λέος Κάουτρ από την Κατερίνη. Μας δίνει συγχαρητήρια για την εκπομπή εχθές. Βγάλαν πολύ γέλιο και στην Κατερίνη τα παιδιά. Θέλει λίγο αυθορμητισμό και τηλεόραση. Ελπίζω να τα πούμε ξανά σύντομα. Δώσε τον Καμπερίδη, τον coach, πολλά χαιρετίσματα. Το φίλο μου τον Καμπερίδη. Και από μένα. Τον Γιώργο. Όχι, από τον κόκκινο μη δίνει γιατί τον κατηγόρησε για ένα μάτς πιερικός Ηράκλης. Εντάξει. Φίλε, δεν κατά. Να μην μιλάμε τότε. Είναι γνήσιος και ο Γιώργος. Λοιπόν, αν παρεξηγήθηκε, εντάξει. Μια μέρα είχε πλακώσει ένα διαιτητή. Καλά έκανε. Και είχα γράψει εγώ ένα κείμενο. Τον είχαν πάρει μέσα. Καλά, λέω, τι έκανε. Λέω. Ναρκωτικά πούλησε. Όπλα πούλησε. Τι έγινε. Έβγαλε καμιά στη βίζιτα. Έκανε καμιά ατιμία. Τι έκανε. Τρεις και ένα. Εντάξει. Έκανε καμιά ατιμία. Λέω, τι έκανε. Έδινε ένα διαιτητή. Αγαϊδούρι εκεί ο Καμπερίδη. Έδωσε ένα μπάτσο σε ένα Λάιτσμαν. Και πήγε όσο και τον έκανε μήνυση. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Σου δώσε ένα μπάτσο. Καλά, σε και τι έπαντο τρέχει στα δικαστήρια. Το βάλαν μέσα. Έγραψα εγώ ένα κείμενο. Και πήρε η Μαϊμού ο Κούγια και τον αθώσε με το κείμενο. Ναι. Τον αθώσε με το κείμενο. Είναι επαγγελματίας, είναι άνθρωπος. Εξαιρετικός νομικός. Είναι εξαιρετικά. Αν δει την οικογένειά του, η γυναίκα του, τα παιδιά του, γιατί τι έγινε, έδωσε ένα μπάτσο. Και σε τι σένα έγινε, απευθύνεται 9-9. Και τι έγινε, μωρέ, έδωσε ένα μπάτσο. Ο Ιορδάνης, τώρα εδώ πρέπει να γίνει μια παύση. Παλικάράκι μου, είναι μέσα στην ψυχούλα σου. Άμα το ξεχάσει, εσύ δεν θα ξεχάσει τίποτα. Έλα, 54 ανήλικος είναι, πέθανε από καρδιά. 54 χρόνια ανήλικος. Άρα το παιδάκι είναι 25 χρόνια βαριά. Το ίδιο είναι να το χάνει 25, το ίδιο 10, το ίδιο 50. Αλλά λέει ότι αν χάσει τον γονιό, όση ηλικία και να έχει, είναι βαρύ το πλήγμα. Όμως άλλο είναι να είσαι στο ορφανοτροφείο 10. Δεν είναι. Και τα λοιπά, άλλο ένα 45 βόδι. Σαν και εμένα, ή ζώων σαν και εσένα. Εντάξει, δεν είναι. Δεν το χορταίνει ποτέ. Και εγώ τη μάνα μου θα ήθελα να την έχω ακόμα. Δεν μπορώ να την έχω. Τι να κάνουμε. Πάνε πολλά χρόνια και έφυγε πολύ νέα. Τι να κάνουμε. Για τέτοια συζητάμε. Λοιπόν, Α1 κενό. Αγροτικό ονοματεπώνυμο στο 54-344. Αν θέλει να κερδίσετε εισιτήρια από τον ΟΠΑΠ. 10 θα δώσουμε αύριο το απόγευμα. Αγροτικό Ηρακλή. Ναι, ναι, ματσάρα. Έχει κότσια να πάμε να το δούμε μαζί. Δεν μπορώ να πάω. Αλλά να είσαι δίπλα μου. Δεν μπορώ, γιατί... Να με βρίζουν και οι Ηρακλειδεί και οι αγροτικοί. Πάμε όπου θέλει. Άκουνα τι. Πες μου, τι έχει. Θα σου πω. Πες, έχεις κοινωνική εκδήλωση. Όχι, καμία. Τι. Θέλω να κερδίσω Ηρακλή. Αλλά άμα ακούσω κανένα να βρίζει τον Τάσο και τον Παναγιώτη, θα χαλαστώ. Το λέω. Να σου κάνω μια ερώτηση. Θα χαλαστώ. Είσαι και κοντόμυαλο. Να σου πω γιατί και συγγνώμη για τον κοντόμυαλο. Δεν μου λε, ο Ηρακλή άμα χάσει αυτό το παιχνίδι. Θα συναχωρηθώ. Με συγχωρεί. Ναι. Θα προλάβει ο Απόλλωνας να τον προλάβει η Παναχαϊκή. Όχι, ρε. Άλλο λέω, ρε. Με περισσότερου βαθμού. Βρε. Θέλει να πάει σε 9. Του 8 να του κάνει 9. Εντάξει, για ένα πόντο. Δεν γίνεται για τίποτα για ένα πόντο. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα υποστήριζα του φίλου μου γιατί ο Ηρακλής θα βγει. Γιατί είναι ομαδάρα. Δεν το είναι. Λέω εγώ. Κοίταξε. Είναι ομαδάρα. Έχει προπονητάρα. Έχει τεχνική διευθυντάρα.
πάει τρένο, έχει κόσμο κτλ. Εγώ θα είμαι με τους φίλους. Άκου, τον αγαπάω, τους αγαπάω, τους εκτιμάω, δεν μπορώ να αλλάξω. Όχι, θα είσαι με τον αγροτικό. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να αλλάξω τα αισθήματα. Όχι, θα τα βάλεις. Με την ομάδα που αγαπάω. Ο Ηρακλής θα βγει. Αν, είχε, αν ήταν βαθμολογικά και ήταν αδιάφορος. Είναι αδιάφορος. Πόσα μάτς έχει ακόμα, ρε. Άλλα τρία. Τρία μάτς. Όχι, άλλο ένα. Ένα μάτς. Αγροτικός αστέρας θα είσαι. Όχι, εγώ είμαι με τον Ηρακλή. Δεν καλά, σε αδερφάρα του θανάτου. Δημοσιογράφη. Κλείσε να τους πάω στο κεφάλι του. Κλείσε, ναι. Για. Λοιπόν, εδώ είμαστε, το 2310 και τα 390 στη δική σας διάθεση για ό,τι θέλετε, 955 κενό. Το μήνυμά στο 54340, η δεύτερη ώρα είναι μια προσφορά από τις Τηγανιές και Σχάρες, εκεί όπου υπάρχει εκπληκτικό μενού, με μοναδικές γεύσεις και νηστίσιμα πιάτα, για εσάς οι οποίοι θέλετε και νηστεύετε, να δοκιμάσετε από γαριδο μακαρονάδα μέχρι τηγανιά από μανιτάρια, με τρία είδη μανιταριών, σπιτικά ντολμαδάκια, ψητά λαχανικά στα κάρβουνα και ό,τι άλλο θέλετε. Θα τα βρείτε στην Καυτοζόγλου 12 και στην Σοφούλη και για delivery χωρίς χρέωση καλείτε 800-300-33-43. Χωρίς μπάλα, για αεροπλάνα και παπόρια σήμερα συζητάμε. Για το άκου τι είπανε, λέτε ό,τι θέλετε, όπως θέλετε, για ό,τι θέλετε. Ναι. Είναι ελεύθερο θέμα. Έτσι, πώς μένανε και οι διοικητές και λέγανε έτσι. Έχουμε ελεύθερο θέμα σήμερα. Free. Γράψτε ό,τι θέλετε. Για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να δουν τη ματσάρα ανάμεσα στον Αγροτικό Αστέρα και τον Ηρακλή, Α1 κενό, αγροτικός, ονοματεπώνυμος στο 54344, η ΟΠΑΠ ΑΕ και το Αθλητικό Μετρόπολης στέλνουν 10 από εσάς. Το ΟΠΑΠ έχεις? Ναι, από τον ΟΠΑΠ. Έτσι. Λοιπόν, στέλνουν 10 από εσάς, δηλαδή το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Αγροτικό Αστέρα και τον Ηρακλή. Ναι. Καλησπέρα στον Πορτοφύλλο. Γεια σου, Πορτοφύλλο. Φίλος, φίλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά, φίλε. Καλά είμαστε. Ο Δόκιμος από Ξάνθη είμαι. Γεια σου, Δόκιμε. Αν όλα πάνε καλά, Δόκιμε, μέσα στη βδομάδα θα έχει τελειώσει το θέμα με την Ξάνθη, να ξέρεις. Αμήν. Να ξέρεις. Ήσασταν καταπληκτικοί. Γελάσαμε με την ψυχή μας. Πάρα πολύ ωραίοι. Απλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Κοκκινέ. Πες μου. Τι ύψος έχεις? 1,80. 1,80. Απλά σε περίμενα πιο πολύ στα μέτρα του Κώστα, του Ραπτόπουλου. Είσαι πιο ψηλός, πιο ογκώδης. Σε περίμενα λίγο στα μέτρα του και λίγο πιο σημαζεμένο. Αλλά είσαι πλαταράς. Τελικά. Ανησυχείς πλέον? Δηλαδή τώρα δεν θα μαλώσεις μαζί μου? Εγώ νομίζω ότι κακό σου την παίρνει. Ας τον Κώστα, τώρα δεν θα μάλωνες, δηλαδή πριν θα μάλωνες, τώρα δεν μαλώνεις. Με σένα, εγώ δεν μαλώνω, είμαι απέσυχα παιδιά, γενικώς δεν μαλώνεις. σαν το Χατζηχρήστο, μαλώνεις ρε. Άμα σου δείξω το δάσκαλο του box που κάνουμε το ύψος του και το σωματότυπό του. Θα πεις έλα μωρέ σιγά τώρα. Στο δρόμο άμα τον δεις θα πεις έλα ρε παλικαράκι. Φού να τον κάνω θα πεις. Πεις εδώ σου κάνα μπάτσο. Και αν το δεις πόσο γρήγορα πάει στο σάκο του box. Δεν προλαβαίνει να δεις στα χέρια του. Νομίζεις κάποιος θα κάνει πλάκα. Πολυβόλο. Όχι, επειδή τον Κώστα τον έχω δει πολλές φορές και στην τηλεόραση. Απλά σαν επειδή είσαι πρώτη φορά σε φανταζόμουν αλλιώς. Γι' αυτό και σε ρώτησα τι του έχει. Καθένας μπορεί να φαντάζεται ό,τι θέλετε. Πάντως παιδιά, μπράβο σας, ήσασταν καταπληκτικοί. Γέλασες, αυτό έχει σημασία. Ναι, ναι, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Δεν κάναμε τίποτα. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας.
Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σα. Καλησπέρα σα κιόλα, κύριε. Καλησπέρα. Άσε του πληθυντικού, φίλε. Θα σε κλείσω κόκκινο. Άσε του πληθυντικού. Στον ελληνικό θα μα μιλά. Λοιπόν, είμαι μικρότερο, γι' αυτό είμαι 19 χρόνων. Δεν μπορώ να μιλάω. Τι σημαίνει, εμεί τα μυαλά είμαστε παραπάνω. Εμείς είμαστε βλαμμένοι και οι δύο, δεν κατάλαβα. Πόσο... σε δύο βλαμμένου πήρε τηλέφωνο. Νοητικά μιλά στο πληθυντικό. Σε δύο φοβερού ραδιοφωνικού παραγωγού. Όχι, προαγωγοί είμαστε. Αυτό λοιπόν, είναι παραγωγό. Εγώ είμαι δημοσιογράφο. Ναι, ναι. Μα τα κάνει ίσα. Μη μα βάζει σακιόμια. Καταπληκτική χθε. Κόκκινε, σε παραδέχτηκα. Ήσουν η ήρεμη δύναμη τη ομάδα. Η ήρεμη δύναμη. Δεν κερδίσαμε. Δεν κερδίσαμε, ρε φίλε. Έπρεπε να ήμουν πιο ψυχρό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ήτανε μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση. Τώρα για το Ραπτόπουλο, μια παρατήρηση. Ναι. Έβλεπα χθες το βίντεο ξανά και ξανά. Σε δίνει κοπελίτσα το χέρι. Ναι. Και εσύ τη το δίνει, θα ρίξει να βάλετε Brand FM. Το είδε. Το είδε. Τη πιάνει τον αντίχειρα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, άκου. Τι ξεφτύλικα είναι αυτά, ρε Ραπτόπουλο. Είναι για περπατημένο. Μέχρι τη μαγιά, ενώ ο κόκκινο. Χαλαρός, παρατηρήσατε πληθωρικός, κάτι. Πληθωρικός σαν εμένα, δεν καταλαβαίνω. Παρατήρησες κάτι. Για πες. Οι άντρες, εμείς που ήρθαμε σε αντιπαράθεση με τις γυναίκες, εγώ, ο Κουλιανός και ο Κόκκινος. Τι ο κοινό είχαμε. Δεν πατήσαμε πρώτο το κουμπί. Δεν προλάβαμε να πατήσουμε πρώτο το κουμπί. Ναι. Τις ερωτήσεις που κερδίσαμε, τις κέρδισε ο Ραγκάτσης και ο Πλιάκος που είχαν να κάνουν με άντρα. Ναι, και όμως κερδίσατε και σε μένα. Μόνο εγώ κέρδισα. Ο κόκκινος ήταν φοβερός και μόλις είπε για το αλκοόλ, φάνηκε η βαρβατήλα που κρύβει μέσα του. Φάνηκε. Σιγάρε, πρόσεχε. Αδερφέ, να ξέρεις ποιο είναι το αστείο. Πρέπει να σκεφτείς. Σε βάζεις το τρυπάκι στη διάρκεια της εκπομπής και αυτή είναι η γοητεία της και μ' άρεσε πιο πολύ. Όχι στο τι είναι σωστό, στο τι μπορεί να είπε ο κόσμος. Αυτό είναι το δύσκολο. Είναι, ξέρεις, αυτό σε εξητάρει. Λες, τι μπορεί να είπανε τώρα. Και λέμε, βρωμοκοπάς αλκοόλ. Και λέω, μπας και είπαν αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν το προφανές. Το έχει ακούσει πολλές φορές ο Κόκκινος αυτό. Αυτό που είπες Κόκκινος ήταν πολύ. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Κοίταξε, άλλος μπορεί να πει είναι λάθος. Δικαίωμά του. Ο καθένας το βλέπει πως θέλει. Δεν ψάχνουμε για συμπάθειες ή αντιπάθειες. Η κριτική, απλά, ξέρεις τι γίνεται. Όπως εμείς κάνουμε την εύκολη κριτική. Μετά από έναν αγώνα, σε έναν προπονητή, σε έναν ποδοσφαιριστή, εσείς κρίνετε εμάς για το πώς κάνουμε την εκπομπή. Εύκολα μπορεί να κρίνεις κάποιον ο οποίος κάνει λάθος σε μια εκπομπή. Σαν παίκτη, σαν παρουσιάζει, σαν οτιδήποτε. Όχι. Για πάνε πες του λίγο εκείνη. Τρομερή και η πέμπτη στον παρουσιάζει. Για μένα, νούμερο ένα, easy power και τέρας ψυχραιμίας. Πλιάκος. Ήταν ο Πλιάκος. Ναι. Ήτανε, ρε φίλε, δεν το συζητάω. Τέρας ψυχραιμία. Άκουγα το πρωί το μπάνκο και έλεγε να με εγχειρήσει κιόλας. Δεν έχει πρόβλημα. Να με εγχειρήσει χωρίς ανεκτησία. Ναι, 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 ναι. Είναι ένας μικρός θεός. Πραγματικά. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ήτανε τέρας ψυχραιμία. Ενώ δεν είχε σχέση με το παιχνίδι, όπως και εγώ, οι περισσότεροι δεν είχαμε σχέση με το παιχνίδι. Και εγώ δεύτερη φορά το έβλεπα. Λοιπόν, όχι, με έβαλε ο Ραγκάτσης στο τρυπάκι να το βλέπω. Και τον Κωστή. Εγώ το έβλεπα και αργά καμιά φορά, ξέρεις, το βράδυ. Και άρχισα να το βλέπω περισσότερο γιατί με έβαλε στο τρυπάκι και μ' άρεσε. Αλλά ο Ραπτόπουλος απαράδεκτος, δεν ξέρει να πιάνει γυναίκες. Είναι από τους άντρες που μία βρήκε την πατρέφη. Και εγώ έτσι πιστεύω. Έτσι είναι Ραπτόπουλος. Ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό ισχύει. Και είναι αληθινός. Είναι, ναι, σωστό. Η τελευταία φορά που είδε γυμνή γυναίκα πριν το γάμο ήταν σε βάφτιση. Από γυναίκα είμαι στερημένος. Αυτό είναι αλήθεια. Έχεις δίκιο, φίλε. Να σε καλά, να σε καλά γόρι μου, να σε καλά. Για καλά. Ο Ραγκάτς σήμερα ήρθε με το πατίνι στο σταθμό. Λέει καλά, ο Κουλιανός με το τρένο δεν θα έχει πρόβλημα. Βολίδα θα έρθει, λέω, 84. Σωστός. Άκου 6,70. Γιατί, παιδιά, ειλικρινά στεναχωριέμαι όταν κάποιοι τα παίρνουν τη μετρητή. Ναι. Πώς αισθάνεσαι όταν καθημερινά μειώνεις και ξεφτυλίζεις τον Άρη? Δεν φτάνει που η ομάδα ξεφτυλίζεται από μόνη της εκεί που είναι. Πρέπει να το κάνεις τηλεοπτικά για να χαρεί η πελατεία, έτσι. Και αν απαντήσεις, πες κάτι άλλο από το εγώ τα έλεγα. Λέω 6,70. Θα σου πω. Είναι η εκδίκηση. Εγώ είμαι εκδικητικός άνθρωπος. Είμαι γκαμίλα. Όχι Καμίλα, είναι απ' την Άνω Καμίλα Σερών. Και θα σου το πω ότι εγώ στα έλεγα και με έβριζες. Οπότε τώρα δικαιώμαι να σου κάνω καζούρα. Καταλαβες. Άστο να πάει στο καλό. 15 χρόνια σου έλεγα τι γίνεται. Και εσύ με έβριζες. Άκου και στο Τζαλτίδι. Κάτσε τώρα να με βλέπεις στο άκου τι είπαν, να σε κάνω καζούρα. Δεν σε πρόσβαλα. Λοιπόν, αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα και να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ, Αφή Κωνσταντινίδη 18133 κερδίζει 500 ευρώ ζεστά και μετρητά. Στο μέχρι λέω, και 500 ευρώ. Στο λέω γιατί η εκδικητικότητα είναι μια μικρή μορφή κακίας. Παρακαλώ. Είμαι κακός όταν βλάπτομαι πιστεύοντας αδίκως. Και μετά περιμένω την ευκαιρία κάποια στιγμή
Τώρα μπορεί να μετά από τρία χρόνια. Για παράδειγμα, κάποιο μου στείλε ένα μήνυμα για την κόρη μου. Μπορεί μετά από τρία χρόνια να τη φάει. Αλλά θα τη φάει. Εγώ δεν ξεχνάω. Για τον 450 λέω. Επόμενη γραμμή, να προσέχει. Πάμε παρακάτω. Εμπρός. Καλημέρα. Μάλλον καλησπέρα. Από πίσω. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Αυτός είναι από πίσω. Από μπροστά δεν ακούω. Έτσι. Εγώ είμαι. Εσύ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Καλά, με αριανό στο τελικό. Είναι δυνατό να κερδίσετε. Μα το μάτς το πήρε ο Άρης. Δεν φίλε. Το μάτς το πήρε ο Αριανός. Και η απάντηση με το τρακτέρ. Αυτές ήταν οι. Αλλά το μάτς το πήρε ο Αριανός. Αριανός πήρε το μάτς. Γιατί το κάνεις οπαδικό. Αν μετά πάω οξύ, σαν τον Κουλιανό. Αν πήγαινε στο τέλος ο Κουλιανός, θα το έκανε ο Παοξής. Γιατί δεν φίλε το ομαδοποιείς, δεν κατάλαβα. Καλά κάνει. Καλά, κάνουμε. Μην αρπάζει, μην αρπάζει. Δεν αρπάζουμε. Σε ρώτησα γιατί ήρεμα σου ζητάω. Αρπάζεται, αυτό που λέει. Ρε παλαβιάρι, δεν αρπάζομαι. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι το παίρνουν στου μετρητή. Ο άλλο έχει παρεξηγηθεί τώρα γιατί είπε ο Ραπτόπουλο τρακτέρ. Καταλαβαίνει. Γι' αυτό και σε ρωτάω. Κάναμε στα γέφυρα μόλι το είδαμε. Το γοητευτικό ήταν ότι υπήρξε ένα που το είπε. Κατάλαβε. Ναι. Τι πώ το βλέπετε με την Ξάνθη. Με την Ξάνθη. Ποιο? Κοίταξε, ο Ηρακλής μας ενδιαφέρει αύριο να κερδίσει. Να κερδίσει και την άλλη εβδομάδα και τη μεγάλη εβδομάδα. Ρε παιδιά, έβγαλε ο Θωμαίδης με τον Μπούζο τον πρόεδρο της Λαμίας. Ρε τι καράβλαχος ήταν αυτός. Τι βοηδομούσκαρο ήταν αυτό που βγάλαμε. Ω, ρε, εσύ, ω, είπα εγώ κάτι τέτοιο. Είχα! Τον άξεστο, ρε. Ποιο είσαι, ρε Θωμαίδης. Α, καλά. Είστε απολύτιστε άνθρωποι. Ενώ εμείς οι πολιτισμένοι. Πολύ πιο πολιτισμένοι μας. Για πες. Λέγε, φίλε. Βρεθήκανε λέει με το Μαρινάκι και τον πρόεδρο του Λιβαδιακού. Εμείς τα γράφαμε αυτά, ρε φίλε. Φάγανε κάτι γαρδούμπες και κάτι αρνιά και κάτι πρόβατα στη Λιβαδιά. Όχι, ρε, τσενιάζε. Θα βρούμε σπάξιμο στα playoff. Δεν φοβάμαι. Λέμε τι έγινε. Φοβάσαι. Ότι φάγανε και χορτάσανε. Απλά λέω, ρε παιδί μου, πόσο άξιστα μιλούσε. Δεν ξέρουμε αν ήπιαν αλκοόλ, βέβαια. Ναι. Όχι. Λεμόνι φάγανε, να μην μυρίζει το στόμα. Πάρε δρόμο, ρε αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ, ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Εγώ είμαι. Εσείς. Ναι, ειλικρινά. Από κορμί φωνάρα. Από όλοι. Εσύ ενώ εσύ. Δεν πρέπει. Το κορμί. Μάρλον Μπράντο. Το κορμί το μετράς με τον Μπόι. Το κορμί το μετράς με τον Μπόι. Όχι, όχι, τον κόκκινο τον είδα μόνο καθιστό σε μια εκπομπή που είχα δει στο YouTube. Όρθιο δεν τον είχα δει. Σίγουρα πάντως οι χαρακτηρισμοί που λέει ο καθένας, ο ένας για τον άλλον, είναι πετυχημένες όλες. Η ομαδικότητα... Πετυχημένη... Για μένα, φίλε, αυτό το οποίο μετράει περισσότερο είναι η ομαδικότητα του Μετρόπολης. Και ενοχλεί. Ναι, καλά, δεν συζητώ, και όχι μόνο τον πέντε που πήγανε. Όχι το μόνο τον πέντε που πήγανε. Και αυτόν οι οποίοι δεν πήγανε. Κάποιοι θα φάνε τα μουστάκια τους με αυτό που έγινε. Καλά, τον κόκκινο τον πετυχαίνω αρεάκι που στο δρόμο τον βλέπω. Πού με βλέπεις. Εσένα δεν σε είχα δει. Πού με βλέπεις. Εσύ είσαι γομαράκι. Πού με βλέπεις. Τον κόκκινο λέω, συγγνώμη, το ραπτόπουλο. Είναι γομαράκι ο Ραπτόπουλος. Και οι δύο είστε. Και οι δύο είστε. Απλά εσύ είσαι λίγο με συγχωρείς. Ρε φίλε, άμα είναι γομαράκι, όπως με έδειξε η κάμερα εμένα, εγώ τι είμαι, ρε φίλε. Βοδαράκι. Ωραία, αγόρι μου, εσύ είσαι μονοκόμματος. Δεν έχεις μέση, με συγχωρείς. Μονοκόμματος. Α, πρέπει να με δεις από κοντά. Γεια σου. Όχι, όχι, δεν θέλω, φίλε, γιατί θα πάθει ο σβέρκος μου. Θα σε κοιτάω από ψηλά. Μονοκόμματος. Να σε καλά. Λοιπόν. Να πω ότι με την Ελλάς Online και το Hold Double Play μιλάς φτηνά πληρώνοντας λίγα και μιλάς πολύ δίνοντας λίγα. Απεριόριστη κλήση προς σταθερά, 300 λεπτά προς κινητά, 20 άρι ίντερνετ, μόνο με 23 ευρώ και αν είναι συνδρομητής Vodafone, μόνο με 18 ευρώ το μήνα. Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Σπέρα, καλησπέρα. Εμένα πιο πολύ απ' όλα μ' άρεσε τον Μπραντ Εφέρε, παιδιά. Αυτό θα μείνει στην ιστορία, να πω. Έκανε με την κοπελίτσα Μπραντ Εφέρε. Αυτά, ό,τι και να με πεις κόκκινε εσύ, να πούμε και τον Μπόι σου και ο Όγκο σου και αυτά, τι να με πεις τώρα με ένα μπροστά στον Μπραντ Εφέρε που έκανε τώρα ο ραπ. Σου βγάζει, το βγάζει το καπέλο, Όχι, και όχι μόνο. Καλά, συγγνώμη, εσύ τώρα είσαι μεγάλος άνθρωπος, δηλαδή έχεις μια κυρία απέναντί σου. Ναι. Δεν θα την προσφέρει. Εγώ δεν λέω τώρα λουλούδια και διάφορα τέτοια σάλτσες. Ναι. Θα την κάνεις κίνηση Μπραντ Εφέρ για να στηθείτε. Αντίπαλός είναι, κόκκινε.
Λεφτά πάνε σε φάει κόκκινο. Όχι, όχι. Εγώ αυτό που διδάχτηκα από το ραπ, ναι, δεν μπορείς να το πιάσεις εσύ. Όχι, η επόμενη κίνηση του ραπ μετά τον Brand Fair ή σαμπάνια πρέπει να είναι κανένα δείπνο σε κανένα γκουρμέ. Στείλ την αντροχωρίστρα. Ακούει σύζυγο. Πού να βρε, ου βρε αντροχωρίστρα, στήτωνα. Το βάλα πάλι ραδιόφωνο. Ο Ραπτόπουλος, κύριος οικογενειάρχης, gentleman. Δεν έχει μάτια για άλλες γυναίκες πέρα από τη γυναίκα του, την κόρη του και τη μάνα του. Τρελώσε ρε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Άκουε τον αχρίο, βγήκε τώρα να λιδωρήσει. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. 50 ευρώ. Κύριε Κόκκινε. Ναι, το πριν. Ναι, μ' ακούτε. Λέγε. Άστε τα κεριά και τα λιβάνια και μίλα και πες ό,τι θέλεις. Ήσασταν φανταστικοί προχθές. Γέλασες, δε. Σας είδα εκεί πέρα, σας θαύμασα και το φίλο μου, το συμμαθητή μου, τον Ραπτόπουλο. Ήταν φανταστικός. Ποια είναι αυτή η σου Μόνο πια. Που δεν απάντησε μια ερώτηση. Ποια είναι αυτή η σου πια, ρε, που είναι συμμαθητής. Ποιος. Για, μίλα λίγο παραπάνω. Φίλος μου. Αυτός, άμα. Τι ξέρω, και δεν ξέρω εγώ, δεν κατάλαβα. Πήγες δεύτερο τούμπας και δεν σε ξέρω. Εσύ ξέρεις, ρε, σε ξέρεις. Α, ξέρω. Πίνουμε τσίπορα, δε, την Κυριακή. Πίνουμε τσίπορα την Κυριακή, Έλα, ρε, που δεν ξέρεις, ρε, Γρηγόρη. Τον απαταιώνα. Λοιπόν, άσε αυτό τώρα, ρε. Ποιος απαταιώνας είναι, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, συνέχισε, τέλος πάντων. Διπλανός του ήμουν. Διπλανός του, στο δημοτικό, ξέρει αυτός. Όχι πισινός, διπλανός. Ο Μανασίδης είναι, ρε. Έλα ρε Γιώργη. Έλα ρε Γιώργη. Πού είσαι αγόρι μου. Οδηγός του πούλμα του με το σύμφωνο. Όχι, του πρώην οδηγός Ζορμπή. Πρώην οδηγός Ζορμπή, τώρα οδηγεί μόνος του. Μόνος του. Οδηγεί την θερμοστασιά του. Να μην απαντήσει τι ομάδα είναι. Δεν είναι τίποτα. Στο δημοτικό σου είπα εγώ τι ομάδα είμαι. Αν πεις θα σε κόψω. Όχι, δεν το λέω. Εγώ το κρατώ για μένα. Όσοι με γνωρίζουν και με λέω, ξέρω τώρα αυτό που όλοι αυτό με ρωτάνε, τι ομάδα είναι. Αλφα θετικό. Πεμβέ είναι, πεμβέ. Ναι, 2-2. Πισοκούνα. Πεμβέ 2-2 είναι, ξέρω. Σε αυτός, ναι. Από πού ρε, πού μας είδες, Θεσσαλονίκη ήσουν αλλού. Αλλού ήμουν, Αθήνα ήμουν. Αθήνα είσαι, από εκεί μας παίρνεις. Ήμουν Αθήνα. Και τι, ναι, τι νόμιζες, το παιχτεί live το επεισόδιο και ήρθες εκεί να μας δεις live. Μπορεί να πάω ξύσα. Δεν ξέρω, πριν πάτε στο παιχνίδι πρέπει να πήγατε στο Μπαϊρακτάριο εκεί πέρα, γιατί ήταν πρισμένος. Και όχι ρε, την πάτησες. Στο μολ πήγαμε. Στο μολ. Τι να κάνεις στο μολ εκεί, είναι όλα light. Η light πήγαμε, ρε, ακολουθήσαμε τις συμβουλές του coach. Του να μην φάμε πολύ, πήγαμε να πάρουμε μάτι. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ ήθελα να δω το γήπεδο τελικού, έτσι να πάρω έτσι λίγο τον αέρα. Να το δει. Να δω λίγο το ΑΚΑ λίγο πριν το τελικό. Πρώτη φορά να το δει, γιατί το 87 δεν πήγε. Λοιπόν, να το φέρεις όπω είδα, πιούμε κανένα τσίπουρο, αν και δεν πίνει αυτός. Μόλις τελειώσει τώρα το κόλπο, θα εμφανιστεί ένας σίγουρος. Ξέρεις πόσες φορές μου το λέει. Και δώσου και λίγο μέλι από εκείνο το καλό, ξέρεις. Πανάρετος θα μας το δώσει. Ο Γιώργος από τη Χαριλάου κάνει καταπληκτικό μέλι. Γεια σου Μανασίδη. Πανάρετος, πείτε μέσα και παραγγείλτε. Ραπ, θα φέρεις το Πεντεζά το βράδυ, γιατί έχω μικροπροβλήματα με το πατίνι μου. Ο Πεντεζάς δεν θα έρθει. Γιατί? Δεν θα έρθει ο Πεντεζάς σήμερα. Θα τη βγάλω μάλλον μόνο στην εκπομπή, γιατί ο Νίκος από τα Γιάννητσα έχει κάτι θέματα κτλ. Μάλλον μόνο είμαι τον Νίκο από τα Γιάννητσα. Μπράβο, να μπουν τα παιδιά, να μπουν. Λοιπόν, μπράβο παιδιά, ήσασταν πολύ καλή. Γέλασα πολύ, Κωνσταντίνο, είπε στο Φρεντίνο. Το ξέρει αυτόν εδώ. Ναι, πού να το ξέρει. Ναι, είπε το ξέρουν όλοι μέχρι την Κατερίνη και τρελάθηκε. Λιτόχωρο. Ναι, μαμά λέει, αυτή είναι. Σε έστειλα να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη για να γυρίσει και να μου πει ότι άκουσε τόσα χρόνια αυτού του ασχημομούριδε. Αυτή εδώ είναι σε ΙΕΚ δημοσιογραφία. Ακούστε παιδιά τώρα, δηλαδή αυτό που θα σα πω. Συγγνώμη, αυτό που θα σα πω παιδιά που συμβαίνει είναι live. Στείλανε μια σχολή δημοσιογραφία σε εμά τώρα. Δεν είναι σχολή δημοσιογραφία, ρε Γομάρη. Θα μας πούν τι τα παιδιά. Τι είστε, Λύκειο. Εμείς θαυμαστές σας είμαστε. Θαυμαστές. Τρίτη Λυκείου είναι. Πόσα χρόνια. Πλησιάστε. Πόσα χρόνια ήταν, ρε Κόκκινο, που πήγες και εσύ Τρίτη Λυκείου. Δεν θυμάμαι. Στην Αθωνιάδα εκεί με τους παπάδες. Πέρσι ήταν. Το 86 ήταν. Το 86. Το 85-86. Το 86. Τρίτη Λυκείου πήγες στο 86. Όχι, το 87 πήγαινε. Το 87. Τι έγινε. Δεν είμαι τριλικιούς. Τον έρωτα εκεί τον γνώρισες πρώτη φορά. Όχι. Όχι. Πιο νωρίς. Ξέρεις εσύ. Α, ναι, ναι, ναι. Εκείνη την μέρα πονούσες. Ναι. Λοιπόν, για πλησιάστε λίγο. Μια κυρία βλέπω. Κάτι μαντραχαλέως βλέπω. Εσείς τι καθηγήτρια, την καθηγήτρια θέλω. Για λάτε εδώ κυρία.
Α, δεν γλιτώνετε. Α, θα σας δώσω στεγνά. Α, έλα εδώ, παιδί μου, έλα εδώ. Λοιπόν, φιλόλογος είναι, κύριε. Από ποιο? Οικονομολόγος. Οικονομολόγος. Πήξαμε στους οικονομολόγους. Δηλαδή, εδώ τι θα κάνουμε, θεωρία των παιγνίων, για να ξέρω τώρα. Ναι. Λοιπόν, ένας, δύο, τρεις, πέντε. Τώρα πήγατε εκδρομή πέντε άτομα. Τι τάξη είστε, ρε παιδιά, για να καταλάβω. Δευτέρα Λυκείου. Και οι υπόλοιποι 25 τι γίνανε? Είναι σαν εργασία. Αυτό είναι, αυτό είναι εργασία. Η εργασία είναι να έρθετε να δείτε δύο βλαμμένων την εκπομπή. Τρομερά πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, είσαι όκι, έλεγε, σε πλησιάζω. Είμαι ο Γιώργος Μπουντούρης. Γιώργος Μπουντούρης. Δευτέρα Λυκείου θέλω. Α, το μπαμπά του. Γνωστό επίπεδο. Ο ίδιος στη δουλειά. Δούλευε πιο παλιά στην Έλβο και τώρα δουλεύει στο Δήμο. Έλβο. Ναι, αυτή που έκλεισε ο Μητυλινέος. Λοιπόν, σταμάτα. Έλα εδώ, πλησίαζε. Λοιπόν, Δευτέρα Λυκείου θες να γίνεις τι? Τι έχεις το? Τι ονειρεύεσαι? Στρατιωτικές σχολές. Μετανάστης να γίνεις. Στρατιωτικές σχολές, μάλιστα. Ομάδα δεν ρωτάω. Καλύτερα. Γιατί? Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός? Όχι, όχι. Τι είσαι? Όχι, ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Εδώ πώς βρεθήκατε? Για μια εργασία ήρθαμε. Εργασία, τι εργασία? Να πάρουμε συνέντευξη. Το πεδίο ήταν ιδέα. Θέλει να γίνει και αυτός αθλητής. Αν ο άνθρωπος είναι αυτόφωτος ή ετερόφωτος, αυτό θέλετε να δείτε. Αυτός θα γίνει δημοσιογράφος. Έχει μούρη η αλήτικη. Έχεις... Ξέρεις τι του λείπει, Έχει και το χτένισμα το ωραίο με την Μπριγιαντίνη. Ναι, ναι. Οι παλιοί βάλανε Μπριγιαντίνη. Σαν να τον βλέπω μόλις πεθάνει ο Μανούσης, τον βλέπω με τον Κουλιανό να κάνει. Πάει την γνώση, είναι τον παππού τώρα. Λοιπόν, το μόνο που σου λείπει το πρέσ εδώ πέρα, ένα καρτελάκι. Για πλησιάσει ο δημοσιογράφος, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Είσαι όχι, okay, λέγεσαι και θες να γίνει δημοσιογράφος. Ναι, Νίκος Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος λέγεσαι. Να το κάνει άλλο. Φλερή να το κάνει, να το κάνει. Κάνε κάτι άλλο καλλιτεχνικό κάτω και όποιο σε κράξει θα πει ότι το Παπαδόπουλος είναι πολύ φορεμένο. Καλά, δημοσιογράφος θες να γίνει. Φυσικά. Πρέπει να είσαι και κομμουνιστής εσύ. Όχι, όχι. Προδημοκράτης είμαι. Α, εντάξει, ναι. Πότε να προλάβουν να διαμορφώσουν? Τα παιδιά τώρα διαμορφώνουν πολιτική άποψη. Πότε να γίνει κομμουνιστής? Πλάκα κάνεις, ρε. Λοιπόν, με ποιο κομμάτι της δημοσιογραφίας θες να ασχοληθείς? Καταρχήν, ποιο πιστεύεις ότι πουλάει πιο πολύ? Τον Κόζι. Εσύ θα απαντήσεις για το παιδί. Τον κατευθύνω. Ρε, είναι δυνατόν, ρε. Το παιδί το ρωτάμε και απαντάει. Όπου έχει αίμα, βία, σεξ. Gossip, ποιος πήδηξε πια. Να σου στείλω Σιρνάκη και συνέντευξη. Εκεί θα πας. Όχι να πηδήξεις, να ρωτήσεις. Εκεί θα πας. Λοιπόν, εκεί θα πας. Τι θες να γίνεις? Αθλητικός δημοσιογράφος. Αθλητικός δημοσιογράφος. Με τότε ασχολείται. Με το οτιδήποτε. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Αθλητικός δημοσιογράφος. Τι ομάδα είσαι, παιδί μου? Αριανός. Δεν πρόκειται να βρεις δουλειά. Άμα δεν πεις μπάουκ, δουλειά δεν βρίσκεις. Εδώ βρήκες εσύ. Εδώ βρήκες εσύ, δεν βρω εγώ. Δεν θα λες ότι είσαι αριανός για να βρεις δουλειά. Γιατί αν δεν θα βρεις δουλειά σαν αριανός, θα πας εκεί σε ένα κομμάτι, θα σε λένε τι θα κάνεις. Πιγκουίνος θα γίνεις. Αν πεις μπάουκ, θα βρεις και εύκολα δουλειά. Άστο να λέει ότι θέλει. Αν λες την αλήθεια και τη λες όπως είναι και τη γράφεις όπως είναι και είσαι καλός σε αυτό που κάνεις, θα πειράσεις τα παιδάκια σου. Ας το βλαμμένο να σου λέει ό,τι θέλει. Μη λες ότι ούτε είσαι... τι ομάδα είσαι παίζει ρόλο, ούτε τι ομάδα αγαπάς. Θα καθαρίζεις τις σκάλες. Θα κάνεις τη δουλειά. Θα καθαρίζεις τις σκάλες. Είναι ο μεγαλύτερος μύθος που έχει υποθεί ποτέ. Mm-hmm. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Ο κόσμος έχει κριτήριο αλάνταστο και δεν είναι τυχαίο. Και να ξέρεις, το γουστάρει ο κόσμος όταν είσαι ειλικρινής. Έχει βαρεθεί τους ψεύτες. Άμα έχει βαρεθεί τους ψεύτες, ρε Κόκκινε, πώς έχεις ακροαματικότητα εσύ? Πώς άμα είσαι ακροαματικότητα εσύ, αφού έχει βαρεθεί τους ψεύτες? Αν με ρωτούσε ο Φερεντίνος, γιατί το αίσθησες αυτό, ναι, τι ομάδα είμαι, θα έλεγα ότι Μυρακλής. Δεν τρέπομαι να το πω. Δεν τρέπεσαι ποτέ. Γιατί εγώ αν ήμουν κάποια ομάδα. Τρέπεσαι. Βεβαίως. Εσείς, κυρία, εσείς... κυρία, βέβαια. Άκαλε, γνωρίζεστε. Όχι. Με είναι η 295 και εγώ είμαι ο 292. Πώς μου κάνει την αίσθηση ότι μένετε, κυρία μου, στις 40 εκκλησίες? Εκεί μένετε. Πού μένετε? Ποιο οίκα? Τη Τούμπα. Απέναντι το οίκα τη Τούμπα. Ένα λαμπράκι μένει. Τι στον Κουλιανό μένει εκεί κοντά, στον Νίκο? Είναι εκεί γείτονα. Ενδιαφέρεσαι. Στην Τούμπα και είναι ένα... Όταν λέω όλη η Τούμπα είναι μπλε και κίτρινη, δεν με πιστεύετε. Ορίστε. Είχε παιδικά βιώματα, φαίνεται. Ή... Τι παιδικά βιώματα? Ξέρω εγώ. Κάνα μπαμπά ήταν Ηρακλή. Τον είχε αργά. Με χαρά και καμάρι είπε ότι είναι Ηρακλή. Δεν κατά. Όταν είσαι ειλικρινή και κάνει δουλειά σου. Παιδάκια έχετε, κυρία μου. Έτσι. Αν είχε παιδάκια δεν θα ήταν Ηρακλή τα παιδάκια τη. Αποκλείεται. Δεν το ξέρει, ρε. Τι δεν το ξέρει? Εκτό αν τα έκανε καλό τη ομάδα. Εσύ ξέρει τι ομάδα θα γίνει. Η κόρη μου τι ομάδα θα γίνει. Ξέρω αν είναι ψιό μου θα γίνει. Η κόρη παίρνει όρκο ότι θα γίνει αυτή κάποια. Τι δουλειά η κόρη με τι ομάδε, γυναίκα πράγμα. Γιατί πολλά κορίτσια δεν είναι. Α, βγαίνει παιδιά, κάνει τη θηλυκότητα, του περπατάνε σαν φωτεινάτζιδε. Άιντε, πάτε, κάνει κατοίκη στα παιδιά, τα έχει καταστρέψει τώρα. Αυτό μ' αρέσει, αυτή η φάτσα μ' αρέσει. Το πρέσβη. Ναι, ναι, ναι. Φανταστικό.
Αλλά είσαι Αριανός, ρε φίλε. Δεν το λες. Μαγιά σου, τιμή σου και καμάρι σου δεν αντρέπεσαι να το πεις ποτέ. Μη φίλε, μην το λες. Δεν αντρέπεσαι. Αριανάρα είμαι, όχι Αριανός. Ναι. Με τιμή και καμάρι. Και άμα βρεις δουλειά αυτή. Τι κάνουν τα κοπρόσκυλα που διοικούν τις ομάδες, δεν σε νοιάζει. Έτσι να κάνεις αυτό που πρέπει. Στο πω εγώ το μάθημα μετά τώρα στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, λίγος χρόνος απομένει. Σε 4 λεπτά η Νίκη να κάνει την κλήρωση, οπότε μην στέλνετε άλλα μηνύματα. Ποια είναι η Νίκη? Η κυρία Νίκη Ζόγα. Νίκη Ζόγα. Ναι. Μα, για πες τα θέματα. Λοιπόν, πριν πούμε τα θέματα, να πω ότι μια και έρχεται Σαββατοκύριακο, εσείς οι γονείς οι οποίοι έχετε μικρά παιδιά, ναι, αν θέλετε να πάτε στη Γανιά Σιχάρης, ειδικά στο κατάστημα στην Καφταζόγλου, υπάρχει και παιδότοπος. Αν δεν έχετε παππούδες. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, υπάρχει και παιδότοπος, ναι, για να μπορείτε να πάτε με την ησυχία σας. Να παρκάρετε τα παιδιά σας. Να παρκάρετε τα παιδιά σας και να φάτε με τους φίλους σας. Να πάτε, φάτε νηστίσιμα. Λοιπόν, ναι, τα τρία εντάρια και πάλι δεν τα υπενθυμίζω γιατί περιμένει πολλοί κόσμος. Είναι παρκαρισμένοι όπως λένε και οι άλλοι. Πολλοί κόσμος. Πέντε πάμε από το τέλος. Αυτοί που είναι στη γραμμή θα μιλήσουν. Έξι, ναι, όσοι είναι. Παρακαλώ. Έξι, αυτοί οι έξι. Πάμε γρήγορα, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την παρουσία σας στη χθεσινή εκπομπή. Το κόκκινο συγχαρητήρια, είμαστε. Και εσύ, και εσένα, γιατί όχι. Μικρό λιθαράκι έβαλα εγώ. Με το τρακτέρ προχώρησες κι εσύ. Ναι, τι να κάνω. Όταν ήρθε η ώρα το πέναλτι έτρεμα τα πόδια του όμως. Ναι, 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 έτρεμα. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα να πω κάτι σχετικά που έχει σχέση με τον Πασεραϊκό. Να πει, σεραίος είσαι. Σεραίος είμαι. Από ποιο μέρος, από ποιο μέρος είσαι. Γνήσιος Ακανές, δίπλα στο γήπεδο είμαι. Α, εσύ εκεί κοντά στο καφενείο δίπλα. Μάλιστα. Καφέ, τέλος πάντων. Λοιπόν, τελευταία και το ραδιόφωνο και η εφημερίδα σας ασχολείται με τις διατησίες που παίξανε τον Πασεραϊκό. Βεβαίως. Εντάξει. Γιατί η πελατεία τους είναι περισσότερο Αριανή παρά Πασεραϊκή. Ναι, πες το ότι η δημοσιογραφία είναι εμπόριο, φίλε. Ναι, η Αριανή είναι πιο πολύ από τους Εραίους. Κατέληξε λίγο. Σίγουρα. Έχει ευνοηθεί ο Πασεραϊκός. Εγώ, φίλε, επειδή δεν παρακολουθώ την κατηγορία, δεν μπορώ να πω παραμύθια. Αντιθέτως έχει αδικηθεί από τους συγκεκριμένους διαδητές και στη Χαλάστρα και στον Ακροπόταμο. Είναι πρώτος. Στους αμπελόγυμπους. Είναι με τη μαγιά του. Εγώ νομίζω ναι. Προς τι να μιζεριάζουμε τώρα. Και όχι, μόνο δηλαδή, που ασχολούμαστε ότι ο Άρης, ο καημένος, τον κυνηγάει ο Πασεραϊκός, είναι κατά τη. Να σας πω μια παροιμία που έχουμε στις Σέρες. Δηλαδή, να κατηγορήσεις. Όταν το κάρο προχωράει, το γαβγίζουν οι σκύλοι από πίσω. Άκουνα, να κατηγορήσεις εμάς τους δύο. Όχι, δεν σας κατηγορώ. Όχι, να το κάνεις ρε φίλε και να πεις δεν ασχολείστε με τον Πανσεραϊκό και πάτε με τον Άρη. Αργάπας, άλλο θα λέει. Το δεχτώ. Άλλο λέει. Αυτό που λες τώρα ότι. Την απάντηση θέλει. Είναι πιο πολύ Αριανή ρε φίλε από τους Πανσεραϊκούς. Είναι. Και κοιτάμε να το. Θέλουμε να ανέβει ο Άρης γιατί Αριανή δεν έχω, δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Και αν παίξει πάω κάρι θα είμαστε με τον Πάο γιατί ο Παοξίδες είναι πιο πολύ από τους Αριανούς. Και σήμερα πάλι ασχοληθήκαν με τη διατησία του αγώνα Αρνέα Σάρη. Ο κύριος Θωμαίδης συγκεκριμένα. Επειδή είναι λέει συντοπίτης. Οι συντοπίτες με τον προπονητή μας τον Βασιλακάκη. Να σε καλά, φίλε. Είναι δυνατόν, τέτοια πράγματα είναι παιδίστικα πράγματα. Έσχος ντροπή. Όπως τώρα παιδίστικα είναι. Εγώ δεν νομίζω τώρα ότι ο Άρης πρέπει να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Να σε καλά, φίλε. Αφή Κωνσταντινίδη, αποσύρει το παλιό αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και για να βρείτε ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. 18133, παρακαλώ. Πάμε στον πέμπτο από το τέλος, ναι. Είπες πέντε και τώρα πώς είναι πέντε από το τέλος. Έλα. Έξι ήταν. Στα μαθηματικά εσύ είναι άριστο. Είπες οι τελευταίοι πέντε. Δεν με πέραγε εμένα ο Πάτερ Παναγιώτης. Έλα φίλε, ναι. Έλα, ναι. 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 Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εχθές ήταν υπέροχη, αλλά έχω παρατηρήσει ένα. Στο μικρόφωνο τώρα ο Κόκκινος έχει το Μάρα. Εκεί καθόταν, ξέρεις πώς τον παρομοίωσα. Για πες. Ότι είμαι στο Άγιο Θαράπη απ' έξω από το Μαντριωτικό. Ναι. Και είναι κάτι παπάδες και ο Κόκκινος δίπλα με εκεί το θυμιατό περιμένει το δεσπότ. Έτσι με φάνηκε δηλαδή. Ακούς. Ναι. Εντάξει. Ένας, σαν αυτό ο στόμας τώρα που βρίσκεται και εκεί σηκώπει τη φωνή. Μόλις είδε στα φώτα τρελάθηκες και σε λέει πού με φέρανε εδώ. Έτσι με φάνηκες ρε παιδί μου. Ωραίο παιδί είσαι. Τα κιλά στάκης. Εκεί σε έπιασε γλωσσοδέτης. Σε ρωτούσε ο κύριος. Και εσύ απαντούσες αρέσει και τον έλεγες μυστικά. Εδώ πώς θα είναι η φωνή σου ρε παλικάρα μου. Άλλο δεν το βλέπουν. Α, μπράβο γι' αυτό. Αυτό είναι.
Αυτά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι ωραίο παιδί, είσαι τα κιλά σου. Κυμπάρισε, είπε. Επόμενη γραμμή. Κριτική κάνω. Κυμπάρισε, είπε. Ό,τι θέλει να πει. Σωστό, ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Καλώς το. Ο Ροχάμης, με τι κάνετε? Γεια σου, Ροχάμη. Πού είσαι, Ροχάμη? Όλα καλά. Ναι, Ροχάμη. Την πήρες την απάντησή σου για τροχό σου, ναι, να σου, ναι, πω τι θα γίνει, θα γίνει, θα γίνει. Περάσαμε καταπληκτικά. Έβαλες στοίχημα ότι χάσαμε όμως. Όχι, δεν έβαλα στοίχημα ότι χάσατε. Απ' τα μούτρα σας λες, πιστεύω ότι χάσατε. Το γράφες πριν από ένα μήνα, το θυμάμαι. Άκου να σε πω, άκου να σε πω. Πέρασα πολύ ωραία. Αλλά μου μείναν δύο πράγματα. Να πες τα, πες τα, τα δύο πράγματα. Το ουίσκι το δικό σου και του Ρατόπουλου η μπλούζα. Δεν είπα ουίσκι, είπα αλκοόλ. Αλκοόλ! Ναι, εντάξει. Τα είπες. Ναι, η μπλούζα η δικιά μου τη σε φταίει. Αυτή βρήκα στην τουλάπα. Ναι. Πλάκα κάνουμε, χαβάλε κάνουμε. Τι να κάνω, στιλιστικά αφού είμαι βλάχος. Τι να κάνουμε τώρα. Στα 46, στα 47 θα φτιάξω τον κύριο άνθρωπο. Όλα καλά. Όλα καλά, ρε μεγάλε. Τι έγινε? Κάναμε την πόλη απάξια, τα Θεσσαλονίκη. Τι να μας πούνε, τι να μας πούνε οι χαμουτζίδες, ρε. Μπράβο. Λοιπόν, αν θέλετε να μιλάτε πολύ δίνοντας λίγα, hold up play από την Ελλάς Online. Με ένα τηλεφώνημα στο 13844 σε ένα κατάστημα Vodafone στο hold.gr μαθαίνετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να μιλάτε περιόριστα, να έχετε 300 λεπτά προς κινητά και ίντερνετ μέχρι 24 Mbps. Παρακαλώ. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αριανός από Αθήνα, τι κάνετε, παλικάριά? Α, εσύ ήξερες το αποτέλεσμα. Εσύ ήξερες το αποτέλεσμα. Αλλά προς εγώ το ήξερα, ρε. Προς, ναι, αλλά δεν προς το τιμήν σου, δεν βγήκε να το πεις, υποκλίνομαι. Είμαστε επαγγελματίες ή δεν είμαστε? Ρε φίλε, εγώ δεν σε γνωρίζω. Μαγκιά, ναι, σου, ναι, που δεν το βρώμησες. Παιδιά, όποιος θέλει να κάνει ζημιά στο Ραπτόπουλο, του δώσει τα μπελάκι με καρφίτσα και να του πει βάλει το μόνο σου. Σκάσε, ρε. Μην το λέει. Δεν είπα τίποτα. Το πνίξε, έπρεπε να το βάλω στη φαλάκρα. Κανα μισάωρο πήγαινε σε ένα σοκοινό, έλεγε μουσάτο, βάλτο μου εσύ. Πήγαινε σε μια άλλη floor manager, μια κοπελίτσα, τι ήταν, να μου το βάλεις εσύ. Του ξαναβγήκε όταν ήρθε η σειρά του, το έβαλε ο κόκκινος. Όχι, δεν μπορείς ένα καρτελάκι εγώ να βάλεις. Εγώ άθλητος είμαι, δεν μπορώ τίποτα. Το πνεύμα μόνο και... δεν μ' αρέσει, ρε κύριε, κύριε, κύριε. Και πάει η Νάνα Μούσκουρη. Αν το ξαναπείς, θα φάσεις ένα πάσχο. Η Νάνα Μούσκουρη, λίγα λόγια. Ο Πλιάκος ήταν ο πιο ψύχρεμος, το πιο κρύο αίμα που υπήρχε στο παιχνίδι και εσείς που κράζετε το ραγκάτσι και για μένα και ο Χρήστος ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός. Η Νάνα Μούσκουρη ήταν ο καλύτερος παίκτης, απλά και πιο λασσαθό είναι ότι... Ναι, ναι, έγινε ένα χορευτικό, ναι, ναι, το οποίο κόπηκε και μετά το ξανακάνανε ο κόκκινος με τον Μπιάκο. Αφού σκόνταψε ο κόκκινος. Αλλά ήταν το χορευτικό όλα τα λεφτά, δηλαδή πιστεύω αυτό έπρεπε να δείξουμε. Πιο καλά ο κόκκινος το χόρεψε. Ο κόκκινος, ναι, ναι. Ο Μπιάκος ήταν λίγο πιο ήρεμος, αλλά το μυαλό το έχει εκεί. Καλά ρε, George Clooney, τι είναι όμορφος. Επειδή τώρα με προσβάλλεις, θα σου πω για τον ένα πολύ απλό λόγο. Ναι, είναι πέντε χρόνια ο άντρας της χρονιάς. Ηθοποιός είναι, εμένα μάλλον. Ρε φίλε, πω... ανακηρύ... και να που ήταν ο γάμος. Εγώ άμα πω... Είναι, λάθος, άμα... η... Συνο... Ναι. Είναι λάθος η απάντηση. Ο όμορφος. Πολύ ωραίος άντρας. Γοητευτικός μπορούσες να πω. Εμένα δεν μου αρέσει. Ο όμορφος δεν είναι. Εμένα δεν μου αρέσει. Μου αρέσει πιο πολύ ο Μπραντ Πιτ. Ρε, άμα με ρωτ... άμα μου αλλά πούνε... βγαίνει πέντε χρόνια ο άντρας χρονιάς. Τι να πω, ρε φίλε. Εντάξει. Άμα μου πούνε. Εμένα που μου αρέσει ο Σανκαρέ. Ναι. Εσένα για άλλο λόγο σε αρέσει, Σανκαρέ. άμα μου πούνε τι είναι ο κόκκινος. Τι να πω, μουσάτος, δημοσιογράφος θα πω. Έστειλε ένας ακροατής εχθές μήνυμα, ξέχασα να το διαβάσω και το ζητάω συγγνώμη. Ραπτό που λέει, θα πλάκα. Λέει, έβλεπα με τη γυναίκα μου λέει την εκπομπή και λέει πολύ γοητευτικός άντρας αυτός ο κόκκινος. Πάρα πολύ. Γιατί γελάς ρε τώρα, στείλτονα. Στείλτονα. Έχει ψυχραιμία ο Πλιάκος, λέει. Ρε αυτός με τόσες πουλάδες που έχει από την πτώση της ομάδος του, ούτε ο Τζον Ράμπο δεν μασάει. Ρε συγκράτηστε. Respect. Σε όλες τις κληπτικές εμφανίσεις ο Ράμπ φολάει την ίδια μπλούζα. Α, αυτά είναι διαδόσεις κομμουνιστών. Όχι, αλήθεια λέει. Ρε σειρά από άνθρωπος που κάνει πάνω 50 δουλειές στη ζωή του, γιατί απάντησε μία στην ερώτηση μου, λες. Γιατί δεν ρωτάς εμένα και ρωτάς τον Κωστή? Ερώτηση. Γιατί απλά δεν έκανε 40 δουλειές ο κόκκινος. Υπάρχουν αποδείξεις για αυτά. Εσύ δεν μπορεί να αποδείξεις τίποτα. Τι έκανες μόνο 40 δουλειές? 7 χρόνια ήσουν μπάρμαν εκεί στο Αλατίνι. Μπάρμαν. Τι έκανες εκεί, έβαζες μουσική. Τι άλλαξες 2-3 ραδιόφωνα. Άλλο τζόκεϊ και άλλο μπάρμαν. Τι τζόκεϊ, 10 χρόνια την ίδια δουλειά κάνεις. 10 χρόνια την ίδια δουλειά. Στο 3.000 ένσημα από το Μετρόπολης έχεις. Χαϊβάν. Έκανα πολλές δουλειές. Και λιγότερα ένσημα έχεις. Και κότα είσαι. Σε προκαλώ για τα ένσημα.
Και μπέστε μέσα. Έβαλε στοίχημα πριν από καιρό και δεν πλήρωνε για το ποιο κόλλησε πρώτο ένσημα. Ποιο έχει πιο πολλά ένσημα. Ποιο είχε κολλήσει πρώτο ένσημα. Ποιο είχε ένσημα. Ποιο κόλλησε. Εσύ. Εγώ. Στα κόλλησε ο θείο που είχε εταιρεία. Κάνει λάθο. Δεν είναι από το θείο μου. Από ποιο ήταν. Τα πρώτα ένσημα που έχω κολλήσει είναι το 87. Πού. Και είναι στο καφέ του πύργου του ΟΤΕ. Εκεί που θα πάει το κύπελο ο Ηρακλής. Πάλι με το Πασόκ τα έχεις καλά και με καμία τα, σχέση. Με τα Πασόκια σε χώσα. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Το διορίζανε. Εκκλησία, Πασόκ. Δεν με διόρισε κανένα. Τα έχει καλά με αυτούς. Είδες που δεν τα ξέρει. Έλα, έλα. Τελείωνε. Με το μυαλό σου. Μπαϊράμ. Μπαϊράμ, έλα. Στο τελευταίο. Πάμε τελευταίο. Έλα, καλώ τα λεφτά. Το είδατε, το είδατε. Ένα μάτσο χάλια ήσασταν. Εσύ τι θα έλεγες. Ένα μάτσο χάλια. Τι θα έλεγες, καλή κουβέντα. Το σκύλο. Σιγά το πράγμα. Πέσαμε κάτω από τα γέλια. Τι κάναμε δηλαδή. Ένας Αργιανός πήγε και ένας Ηρακλειδέας και χάσαμε τα 5 χιλιάρικα. Αυτό έγινε. Τι περιμένετε. Καλά. Είστε να λες εσύ μ' αρέσει ο Σακαλέ. Τι θα σ' αρέσει ρε. Θες να κάνεις και χωρίς από πίσω. Και το σαν πουρέ του αρέσει. Έτσι, έτσι. Δεν μου λες, τι έγινε. Άρα άμα κερδίζαμε θα λέγατε ίδρυκα δόρη στη μένη. Ωραίοι ήσασταν, ωραίοι ήσασταν. Α, τι γυρνάς τη δουλειά, Κολοτούμπα. Τον Καράμπελα πώς τον είδες στη διαδικασία των πέναλτι που έκλασε πατάτες. Ρε σύραπτο που ρε. Δεν πήγε. Καλά σε είπε ο Αργιανός από την Αθήνα. Τι είπε. Αυτό το καρτελάκι ρε, έκανες μια ώρα να το βάλεις ρε. Έβγαινε ρε. Ρε σύ τι πράγμα ήταν αυτό. Είμαι τσαπατσούλης. Το πρωί μας κοροϊδεύανε. Όχι τσαπατσούλης είσαι. Άτσαλος. Είμαι. Είναι άξεστος. Άτσαλος. Είμαστε όλοι κάτω από. Άσχετος. Κάτω από ένα 80 όλοι. Στη χειραψία. Είστε. Εγώ είμαι ένα 80. Λάθος βάλα το κόκκινο. Πρώτος έπρεπε να είναι κόκκινος. Μετά εσύ να είστε να πούμε σαν. Και τι είμαστε οι Ντάλτον. Σαν τους Ντάλτον. Ναι, καλά. Μετά όλοι οι άλλοι, ναι. Δεν ήξερα τα πού. Αλλά μ' άρεσε, ακούς, μ' άρεσε ο Κουλιανός, ρε μάγκα. Όλο μπροστά, για να φαίνεται ψηλός, ναι. Όλο να πούμε, όλο σηκωνότανε να πούμε ψηλά έτσι με τα δάχτυλα. εσύ ρε Καρύμ Αμπτούλ Τζαμπάρ, θα μιλήσεις για τον Κουλιανό. Με παίρνει ο Ντρούλικ. Από σένα πιο ψηλός είναι ο Κουλιανός, ρε. Σιγά. Πιο ψηλός από σένα. Από σένα πιο ψηλός είναι. Όχι, όχι, όχι. Εγώ είμαι 1,71. Με τα χέρια νάταση. Ποια είναι νάταση ρε πλάκα. Στα 67 σου ρε είσαι 1,71. Και πώς πόντους έχασες. Εγώ ξέρω ότι δεν ξέρω πόσο μπορεί είχε ο Κουλιανός. Τις γκόμενες που είχε ο Κουλιανός να πούμε στα νιάτα του. Δεν τις έχετε δούτε στον ύπνο σας όλοι σας. Εγώ ξέρω να... Καλύτερα στον ξύπνο παρά στον ύπνο. Αυτό έχω να πω εγώ. Εγώ ναι. Μ' άκουσες καμιά φορά να λέω και αγκόμενες και ξέρω εγώ. Όχι, 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 όχι. Μιλάτε για πόλη. Λοιπόν, εγώ ήμουνα. Σου πια. Τι να σου πω τώρα δηλαδή, ας πούμε, εντάξει, ήμουν σερβιτός, ναι. Έχω δουλέψει να πούμε Μακεδονία Παλάς, επάνω ναι. Να πούμε στο πώς το λένε, στο Ελέκτρα, ναι. Τι να σου πω τώρα. Μη βρωμάς ρε. Μη βρωμάς. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω, αυτό, ο άντρας, ο Κομενιάρης ποτέ δεν λέει ρε τέτοια έτσι, πράγματα. Έτσι, μπράβο. Ποτέ δεν λέει ρε. Το ανακόντα μου και το αυτό μου. Και άμα λέει ότι. Και άμα λέει ότι. Και άμα λέει ότι εγώ είμαι αρσενικός και φοράω παντελόνια. Δεν έχει καμιά σαύρα να πούμε εκεί. Εγώ είμαι αρσενικός και φοράω παντελόνια. Λοιπόν. Άντε, καλώς Σαββατοκύριακο. Μπάμπης Βαγιάνος. Τι είναι αυτός. 6,75. Πού θα πάει. Χάρης Τενζίδης 181. Ναι. Βογιατζής Κωνσταντίνος 2,75. Νίκος Πλιάμης 2,52. Ο Πλιάμης. Φωκαεύς Λευτέρης 9.37. Φωκαεύς. Άκου τώρα. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Ωραίο επίθετο. Φωκαεύς. Αρχοντικό. Ήξερα τους Φωκαείς. Φωκαεύς. Οι Φωκαείς ποιοι ήταν κόκκινε. Άνοιξε λίγο να μάθεις. Όχι, όταν... Λαός ήταν. Πού ήτανε. Οι Φωκαείς. Σε ποιο μέρος ήταν. Άνοιξε να χτυπήσεις. Δεν ξέρω. Πώς γράφεται πες μου. Πώς. Πώς γράφεται. Δεν ξέρω κόκκινε. Εσύ δεν με πεις. Πού είναι πες μου. Πού είναι, ναι. Άνοιξε να διαμάθεις. Λοιπόν. Δεν ξέρω, εσύ είδαμε. Μαρμαρίδης Γεώργιος 205. Σοφρόνολου Χαράλαμπος. Σοφρόνολου. Ναι. 4-5. Στο φρόνο μου σε ποια ομάδα έπαιζε. Α, δεν ξέρω. Πού να ξέρεις. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρεις. Άλλο. Γιάννης Χαραβιτσίδης 5-47. Μάλιστα. Καστέας Ιωάννης 2-57. Αλκιστέας. Καστέας. Και Σταματιάδης Αντώνης 606. Τι θα κάνουν αυτοί. Αυτοί παίρνετε εισιτήρια για το παιχνίδι του Αγροτικού Αστέρα με τον Ηρακλή αύριο. Η μαγιά όμως όλοι του τι ακούτε, για τα πράγματα λέμε όλα. Είναι.
είναι όταν ο Ραγκάτσης πάει με τον άλλο τον Χρήστο απέναντι το παιδί και ήξερε και ποιος είναι, γιατί μπορεί να πουλάει πνεύμα ο τριψήφιος, αλλά το απέδειξε κιόλας. Και ήξερε, μάγκες, από την Καλαμάτα, το παιδί που έπεσε στην Καλαμάτα, πώς το φωνάζουν και το παρατσούκλι του. Εκεί έπαθα την πλάκα του ζωής μου. Που λέει, ήταν ο Ροναλντίνιο της Καλαμάτα. Εκεί του βγάζει το κάπελο. Ήξερε και το παρατσούκλι του παιδιού. Έτσι λες, ε. Τι έτσι λέω, έτσι είναι. Τώρα είσαι τόσο αγαθός. Τόσο αγαθός είσαι. Στα παρασκήνια δεν ανταλλάξαν τηλέφωνα. Ε, δεν έτσι. Τώρα θα σου λέω. Το ψέμα εδώ το έχει αφού. Πάρτε κοπέρα. Τα είπα. Τον ήξερε όντω. Τα είπα, αγαπητέ. Τον ήξερε όντω. Γιατί ο Κόκκινος πού να τον ήξερε. Ο Κόκκινος πήγε στην Πάτρα να δει Παναχαϊκή Ηρακλής. Είπε μια βλακία. Αλλά δεν θυμάται το σκορ. Πάνε να το σώσει. Τι να σώσω, ρε. Λοιπόν, αν θέλετε να μην έχετε προβλήματα και να τρέχετε να σωθείτε σαν τον Ραπτόπουλο, θα βάλετε Χάνκουκ. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, ελαστικά τα οποία προσφέρουν μοναδικές και εντυπωσιακές επιδόσεις καλύπτοντας ανάγκες κάθε οδηγού, ασφάλεια, επιδόσεις, κράτημα, άνεση και οικονομία, με αντιπρόσωπο Βορείου Ελλάδος, την ελαστικοεμπορική ΑΕ. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ελοχεύει ο κίνδυνος, προφανώς. Να είστε καλά. Με τον Κωστή τα λέτε το βράδυ. Με ποιον καλεσμένο? Δεν λέει καλεσμένο. Πιθανόν με τον Νίκο από τα Γιαννιτσά, πιθανόν. Αύριο θα είμαστε εδώ πέρα 7 με 9. Μην ανησυχείτε, δεν έχει ομάδες. Ποιο μας θα σπάσεις αύριο? Όλοι και κάτι θα βρω, δεν μπορεί. Κάτι θα βρω. Πάντως στην Εθνική δεν πέφτω, την Κυριακή παίζει. Τι θα κάνει η Εθνική, ρε? 1-0. Το χάσεις. Το χάσεις το στοίχημα. Και ο σκόρερ θα είναι ο Κλάους. Έχω ετοιμάσει ήδη και το σκόρερ, ξέρω. 0-1 σκόρ. 1-2 θα κερδίσουμε. Αλλά τώρα που το παίξω και 2-1 για σιγουριά. Γεια!